Σε αυτό το σημείο θα καλωσορίσω κατευθείαν τον Αρτέμη Ντοσόρα. Καλησπέρα, Αρτέμη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους συνέλληνες απανταχού της Γαίας. Καλησπέρα. Και ιδιαίτερα δε για τους Έλληνες και όλους τους Έλληνες ανθρώπους της Γερμανίας. Καλησπέρα, έτσι. Θα ήθελα να πω λίγο κάτι. Είσαι ένας άνθρωπος, του είπα και πιο μπροστά, των άκρων. Και αυτό τι εννοώ. Εννοώ πως υπάρχουν πολλοί που συμφωνούν απόλυτα μαζί σου και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι διαφωνούν απόλυτα μαζί σου. Στο ενδιάμεσο των άκρων δεν υπάρχει κανένας. Δηλαδή εγώ τουλάχιστον δεν έχω γνωρίσει κανέναν. Μπορείς να μας πεις γιατί γίνεται αυτό? Θα τοποθετηθώ ως εξής. Ανάλογα πώς εννοείται των άκρων. Ουσιαστικά εγώ έχω γράψει και όλο μας το αξιακό είναι στη μεσότητα. Μπορεί η μεσότητα να φαίνεται ακραίο για κάποιους, όμως η μεσότητα είναι το παν. Άρα εγώ μιλάω για τη μεσότητα. Αν τώρα τη μεσότητα την έχουν κάνει ακραίο και ζουν σε έναν ψεύτικο χρόνο, αποστατικό, μαζί και σε ένα μάτριξ, αυτό είναι μια άλλη διαδικασία την οποία θα την ξεχωρίσει μέσα από πρακτική εφαρμογή οι ίδιες οι αληθινές υπαρκτές αποδείξεις και διεργασίες. Άρα εγώ δεν είμαι των άκρων. Εγώ είμαι ακραίος σε ένα κομμάτι, αν το θέλετε, και αν τοποθετηθούμε όπως το λέτε εσείς, είναι της μεσότητας, στην πραγματική φυσιολογία της δημιουργίας και της ίδιας της ζωής που ήρθαμε να ζήσουμε. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Βέβαια, όλοι μου λένε, εντάξει ρε παιδί μου, δεν γίνεται να τα θέλεις όλα. Μισό λεπτό. Αυτό μου το λένε οι άλλοι, που σημαίνει έχουν αναγνωρίσει ότι είναι όλα δικά μου και μου τα έχουν κλέψει. Και εκεί απαντάω, βλέπετε πόσα πολλά μας έχουν κλέψει. Άρα για ποια όλα, εγώ δεν θέλω τίποτα ξένο παρά μόνο τα δικά μου. Τίποτα παραπάνω από τα δικά μου. Δεν έχω αναζητήσει τίποτα άλλο πέραν των δικών μου. Εγώ δεν ήρθα να πάρω κάποια χρήματα δανεικά. Εγώ έφερα ένα πραγματικά δικό μου πλούτο, δικό μου πορτοφόλι και χαρτοφυλάκιο. Εγώ ήρθα με τον παγκόσμιο ελληνικό πλούτο και λέω στους Έλληνες, αυτά είναι ο πλούτος σας και πρέπει να τον πάρετε γιατί είναι δικό σας, γιατί με αυτό βαζίστε. Και να σταματήσουν οι γελοιότητες της δυναστείας. Τέλος ο δυνάστης, και θα βάλω ένα τέλος στο δυνάστη για όλο το Ελλάνι έθνος. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Άλλωστε, το τεράστιο αξιακό μας, το οποίο έχει 12 αξίδες, 18 αρχές και 3 πολιτιακούς νόμους, για πρώτη φορά εμφανίστηκε ένα αξιακό, ένας άξονας, που από εκεί είναι και εμφανίζεται η ίδια μας η δημιουργία και η ίδια μας η φυσιολογία. Αν δεν πάμε να κατανοήσουμε την ίδια τη φυσιολογία, την ίδια την πολιτεία μας και να την οργανώσουμε και να την δομήσουμε σύμφωνα με το αξιακό, δεν αντιλαμβάνουμε για ποιο λόγο προκύπτουν τόσες χιλιάδες νόμοι, για ποιο λόγο καταστρέφεται και αφανίζεται ο άνθρωπος και γιατί θα πρέπει να πολεμήσουν ομάδες ανθρώπων με ψευτοειδεολογίες, με γελιότητες, με δολιότητες, είτε για δογματικά, είτε για κομματικά, είτε για χρωματικά, όπως το λέω, το οποίο αυτό σημαίνει ότι το χρώμα έχει να κάνει με το χρήμα. Δηλαδή, αυτός που έχει πιο πολλά χρήματα μιλάει, αυτός που δεν έχει χρήματα σκάει, οπότε δεν έχει λόγο και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Όχι, αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Έτσι λοιπόν η πραγματική ελληνική πολιτεία θα εγκαθιδρυθεί και θα οικοδομηθεί από την αρχή, στις βάσεις και στις ρίζες και στα θέμελα της πραγματικής φυσιολογίας του ανθρώπου. Εάν στις πολιτείες μας δεν έχουμε τον άνθρωπο και δεν έχουμε την πραγματική δημιουργία και για το οποίο ήρθαμε να ζήσουμε, δεν αντιλαμβάνουμε για ποια πολιτική μιλάμε. Και τι ακριβώς κάνουμε στον πλανήτη. Άρα, δεν είμαι των άκρων. Είμαι των δικών μου. Των πραγματικών δικαίων και δικαιωμάτων που είναι του ίδιου του ανθρώπου. Και δεν θέλω τίποτα παραπάνω και λιγότερο, θέλω να ζήσω, γιατί θα δω στον πλανήτη να ζήσω και θα ζήσω το βίο μου και τη ζωή μου. Μαζί με τα άλλα ίδια Ελλάνια αδέρφια μου. Αν αυτό ενοχλεί, όποιον ενοχλεί είναι απέναντί μου. Όλοι οι άλλοι είναι μαζί τους. Και είναι μαζί μου. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Θα ήθελα λίγο να προχωρήσω σε δύο ερωτήσεις πριν μπούμε στο Zoom για το οποίο κάνουμε την εκπομπή μας. Η πρώτη ερώτηση μου είναι, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή τη στιγμή ακούμε εδώ και αρκετά χρόνια για τις καταδίκες σου, για τα δικαστήρια. Τώρα για παράδειγμα είσαι φυλακή. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι γιατί είσαι τώρα φυλακή. Εγώ για αυτή την εκπομπή έκανα έρευνα. Έκατσα και έψαξα. Καταδίκη δεν έχω βρει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και πρέπει να είμαι φυλακή, γιατί αν εγώ δεν είμαι φυλακή θα πρέπει να μπουν αυτοί. Έχω κάνει πάρα πολύ άσχημα πράγματα και στους συνέλληνές μας, αλλά και έχουν
έχουν καταπατήσει ακόμα και γελίους δικούς τους νόμους, οι οποίοι καν δεν είναι ανθρώπινοι, αλλά όπως και να έχει όμως έχουν πατήσει και σε αυτούς τους νόμους, ενώ εμείς, αν και ακόμα δεν συμφωνούμε με πολλούς νόμους που έχουν βγει, όμως πηγαίνουμε με αυτό το νομικό πλαίσιο, μπορώντας να κάνουμε κάτι άλλο πέραν από τη μετά, την επόμενη μέρα της διακυβέρνησης των Ελλήνων. Όμως, αυτή τη στιγμή είμαι φυλακή και μπορώ να σας κάνω και μια κομπή, αν τώρα δεν έχω τα χαρτιά μαζί μου, όπου με κατηγορούν, είμαι σήμερα στη φυλακή γιατί εξαπατώ τον κόσμο για τα 600 δις. Δηλαδή οι κατηγορίες είναι κακουργηματικές. Πρώτη κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία είναι γιατί πάλι εξαπατώ τον κόσμο με τις συμμετοχές της Ανατολής. Τρίτη κατηγορία είναι ότι έχω πάρα πολλά γραφεία και είμαι μια οργανωμένη εγκληματική οργάνωση και εξαπατώ τον κόσμο για τα 600 δις, για τις συμμετοχές της Ανατολής και για τον παγκόσμιο πλούτο που λέω ότι έχουν. Είναι γελία τα πράγματα. Είναι το τελευταίο σκαλοπάτι αυτή η χαλκευμένη, νοθευμένη, μασονοποιημένη δικαιοσύνη, μια δογματισμένη με δογματικούς ανθρώπους, και αυτό θα σταματήσει, γιατί αυτό είναι όλο το μεγάλο αγκάθιμα, το θέλετε, που δεν φαίνεται πουθενά και όλοι σέβονται τους θεσμούς. Τώρα αρχίζει λοιπόν η αντίστροφη μέτρηση, όπου οι θεσμοί εμφανίζονται όλο το δυναστευτικό τους κομμάτι, όλη την παρανομία τους, όλη τη γελιότητα που μπορούν να εκπέμψουν, και συμβαίνει. Προσέξτε τώρα. Πάμε στα 600. Ξέρετε, φτάνει στο σημείο η δικαιοσύνη να μην σέβεται την ίδια τη δικαιοσύνη και να βάζει μικρά ανθρωπάκια να εκτελούν ένα σχέδιο, μα το θέλετε, από πάρα πολύ μακριά, είναι από την Αμερική, είναι από τον πλανήτη. Εγώ βλέπετε όλα αυτά που λέω και όλα αυτά που κάνω δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Δηλαδή ακόμα και τα 600 δισεκατομμύρια είναι αμερικάνικου ταμείου συμβολέου 2-3-875. Άρα αυτό σημαίνει ότι την ώρα που προσβάλλουν τα 600 προσβάλλουν όλο το συμβόλαιο. Αυτό όμως που θα πω σε εσάς, ενώ θα σας εξηγήσω, θα συνεχίσω, αυτή η φυλακή θα τους κοστίσει πάρα πάρα πολύ ακριβά. Θα κάνω 10 φορές τον πλούτο μου παραπάνω, και μόνο που ακούμπησαν να με βάλουν φυλακή και για κάθε μέρα φυλάκισής μου υπάρχει 1% του ολικού μου πλούτου που θα χρεώνεται στο UCC. Δεν ξέρετε τι είναι αυτό, δεν πειράζει, θα μάθετε αργότερα. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα για αυτούς. Κάναμε μια τεράστια υπέρβαση. Θα πω τη λέξη με βολεύα μου το θέλετε, γιατί έπρεπε να περάσω τις 100 μέρες, έχω περάσει 200 μέρες. Όσο λοιπόν θα ανεβαίνει κάθε 100 μέρες ο πλούτος 10 φορές παραπάνω, συν τα τιμολόγια που θα κοπούν για όλες τις γελιότητες και για ό,τι έχουν πει. Όπου έχουν πει, οπουδήποτε έχουν πει, για τα 600, για την Ανατολή, οποιοδήποτε κανάλι, ήδη οργανώνεται ένα πολύ μεγάλο τραστ, το οποίο αποδεικνύει όλα αυτά που έχουν πει και έχουν προσβάλει ένα πιστοποιημένο πλούτο. Οπότε θα ανέβει και θα είναι στο ταμείο, στο payroll κατευθείαν του πλανήτη. Μπορεί ακόμα να μην καταλαβαίνετε τι λέω, αλλά ας ακουστεί αυτό που λέω και θα το καταλάβουν όλοι. Οπότε θα δουν μετά πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα και πόσο μεθοδευμένα είναι, ότι δεν υπάρχει κάτι να μου κάνουν, απλά θα με κάνουν πλουσιότερο κατά 10 φορές όλου του πλούτου μου, και να το εξηγήσω. Οπότε πάμε λοιπόν στην ανάλυση μας. Η ίδια δικαιοσύνη, όταν ήρθα το 12 και ως επενδυτής, όχι ως πολιτικός φορέας, αλλά ούτε ως πολιτικός σχεδιασμός, κατέθεσα το δάνειο όπως ήθιστε να κάνω σε οποιαδήποτε χώρα που ζητάει χρήματα δανεικά από την παγκόσμια αγορά και από την διατραπεζική. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να προσφέρει και σύμφωνα με τους όρους, άμα το θέλετε, αλλά και το επιτόκιο, να αποφασίσει η χώρα αν θα πάρει τα χρήματα από κάποιο οργανισμό, από κάποιο φορέα, από κάποιον επενδυτή, ακόμα και από ποιες ασφάλειες. Αυτό έκανα, τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Βέβαια, είχαν στοχεύσει να πτωχεύσουν την Ελλάδα μας, το οποίο δεν τους επέτρεψα έως το 2019. Η Ελλάδα πτώχευε από τότε, αλλά δεν φαντάστηκε κανένας ότι θα πτωχεύσει. Βλέπετε συνέγινες ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είναι πτωχή και δεν έχει πάει σε πτωχευτικό δίκαιο, γιατί ο Σόρας προνόησε και γιατί όλοι οι πολεμιστές μας, οι Έλληνα άνθρωποι μας και τα αδέρφια μας, συστρατεύτηκαν σε ένα μεγάλο κυρίαρχο αγώνα. Γι' αυτό δεν έχει πτωχεύσει. Γιατί σήμερα κάθε μικρός μπάσταρδος που είναι σε δημόσιο τομέα, είτε σε δικαιοσύνη, είτε οπουδήποτε, και βρίζει, γελάει και κάνει όλες αυτές τις αηδίες, δεν θα είχε μισθό. Ας του πει κάποιος αυτού του όρνεου ότι αν είχε πτωχεύσει η Ελλάδα, δεν θα υπήρχε να παίρνει μισθό ο δικαστικός, ούτε ο χωροφύλακας, ούτε ο αστυνομικός, ούτε κάθε μπασταρδάκος που γελάει από το δημόσιο βίο και φέρεται άσχημα στην Ελλήνων συνέλευση. Προσέξτε τι είπα, μπασταρδάκος. Γιατί μόνο τέτοιος μπορεί να είναι για να κάνει τόσο άσχημα πράγματα.
στην Ελλήνων Συνέλευση που μας έχουν σπάσει 220 γραφεία και τελικά μας λένε κρατιστές. Να μου σπάνε 220 γραφεία μέσα στην Ελλάδα. Κανένας εισαγγελέας να μην ανοίγει έρευνα, καμία αστυνομία να μην κάνει έρευνα, να μην πιάνεται κανένας, να τους πηγαίνουμε με τις κάμερες αυτοί που σπάσαν τα γραφεία μας, τους πηγαίνουμε και τα μούτρα τους στην αστυνομία, στα κεντρικά της Γαδά, στον εισαγγελέα, και αυτά τα παλιόπαιδα να γελάνε. Να λένε καλά τι θα κάνουμε. Αν δεν είσαι μπάσταρδος, πες μου τι είσαι. Είμαι πολιτικός φορέας. Πληρωμένα τα γραφεία με υδρότα. Δεν χρωστάμε μία δεκάρα πουθενά σε κανέναν. Μου σπάνε 220 γραφεία που θα χαλα τόσα. Και τελικά δεν κάνεις καμία έρευνα και μας βάζεις και φυλακή και μας βάζεις και κλιματική οργάνωση. Γι' αυτό λέω στο τέλος την Ελλήνων Συνέλευση στις μέρες τις δικές μου. Εγώ προσωπικά δεν απειλώ. Θα κάνω πράξη αυτό που είπα. Θα δελάξετε. Θα τα δελάξω όλα μαζί. Το μόνο που μπορώ να πω για αυτά που έχετε κάνει, που με αίμα και με δικά τους χρήματα, χωρίς κανένα δανεισμό, συνέλληνες και όλοι μαζί συστρατευμένα χτίζαν τα γραφεία και τα σπάγατε. Σας πηγαίναμε τις κάμερες και γελάγατε. Και σχεδόν η Αντίφα είναι το καταστατικό της ασφάλειας, της αστυνομίας, του παρακράτους, που φωλιάζει μέσα στη δική μου αστυνομία. Και όταν ζήτησα κάποια στιγμή, δώστε μου και το καταστατικό του Αντίφα να τους κάνω μία μίληση, λέει δεν πάω στο καταστατικό της αστυνομίας. Τόσο απλά. Ναι. Όπως και να έχει όμως, θέλω να ξέρετε ότι η ίδια η δικαιοσύνη λοιπόν ξεβρακώνεται τώρα, διότι έχουμε δύο δικαστικές αποφάσεις αθωτικές για τον κύριο Σόραν και για τα 600. Πόσες φορές να δικάσουμε αυτά τα 600 τα έρμα, ρε παιδιά. Δύο δικαστικές αποφάσεις όπου η ίδια δικαιοσύνη, και αφού υπάρχει η ίδια δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι ενιαία, έρχεται τώρα λοιπόν ένας ανακριτής και μια εισαγγελέας, να μην πω παραπάνω, αλλά πραγματικά τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι στα επόμενα χρόνια όλους τους μηχανισμούς ή τα συμβούλια που ακούμπησαν σε τόσο ιερό αγώνα και παράγουν τόσο τεράστιο άδικο. Τους λυπάμαι πραγματικά, αλλά δεν θα ρίξω κανένα άνοιχτο. Βλέπουμε λοιπόν να λένε ότι είσαι απαταιώνος για τα 600 που η δικαιοσύνη ίδια έχει αποφανθεί δύο φορές. Και βάσει του ελληνικού συντάγματος δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να δικαστεί για το ίδιο θέμα δύο φορές. Προσπαθήσω να το δικάσω να θωώθηκα και εκεί και τώρα έρχεται τρίτη φορά και τα βάζει σε δικογραφία. Απ' την άλλη, όσο καιρό είμαι στη φυλακή, ο κρατικός προϋπολογισμός ψηφίστηκε στη Βουλή και είναι μέσα τα 600 δις, ενώ είναι 2019 εγώ είμαι στη φυλακή ήδη και έχει και τον τόκο αυτή τη φορά 3 δισεκατομμύρια. Και βεβαίως πρέπει να γνωρίζετε ότι το 0,5 δεν μπορεί να το αποφύγει κανένας. Που σημαίνει ότι από το 2012 έως τώρα είναι 21 δις. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρωστάει σε έναν από 21 δισεκατομμύρια. Αλλιώς θα πρέπει να έχει αποδεσμεύσει τον πλούτο αυτό και να πει κύριε Σόρα με ένα έγγραφο έχουμε βολευτεί από χρήματα, δεν χρειαζόμαστε χρήματα και πάρτε τα πίσω. Αντιθέτως είναι μπλοκαρισμένα στον προϋπολογισμό και το κίζονται με 3 δισεκατομμύρια. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να πάρω εγώ τον τόκο μισό τα 100. Το ζήτημα είναι πολύ πιο μεγάλο. Να πάει η χώρα σε ένα τέρμα. Να τερματίσει όλη η δυναστεία και τα μνημόνια. Κάτι που δεν το κάνουν πολύ προσεκτικά και με χιλιάδες παράνομες πράξεις στην Ελλήνων Συνέλευση. Όπου αναγκαστήκαμε να κάνουμε πολιτικό φορέα. Φτάνουμε στις μετοχές της Ανατολής, οι οποίες είναι με δικαστική απόφαση. Ξέρετε, έχει αποφανθεί δικαιοσύνη και δεν είναι αμετάκλητη η απόφαση της μετοχές της Ανατολής. Όπου η απόφαση είναι και στο διαδίκτυο, αλλά και θα είναι και στην ευκαιρία σας να βγουν στον αέρα όλα αυτά τα στοιχεία, όπου λέει ακριβέστατα ότι επειδή είναι ομόλογα χρυσού και κατατεθειμένο κεφάλαιο παθητικό, είναι χρεωστικό ομόλογο εσαΐ, έως τον αιώνα τον άπατα. Μπορώ να κόψω όσα ομόλογα θέλω από τα ομόλογά μου. Υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος από τη Βουλή των Ελλήνων, που θεωρείται το ανώτατο όργανο του κράτους, ότι πρέπει να πληρώσω και το φόρο και τη μετοχή μου κάνει 675 δις και υπάρχει και έγγραφο της εφορίας σφραγισμένο με όλες τις σφραγίδες, με όλες τις διαπιστώσεις και τις διασφαλίσεις να πληρώσω το φόρο μου για 8 μετοχές που έχω κάνει σε 2 μη κερδοσκοπικούς. Τόσο απλό. Παρόλα αυτά, στη δικογραφία σήμερα που είμαι στη φυλακή είναι και οι ψεύτικες μετοχές Ανατολή. Βλέπουμε λοιπόν την τεράστια γελιότητα. Αυτό... Συνεχίζει η δικογραφία, συνεχίζει το κατηγορητήριο όμως. Ναι, με ακούτε. Ναι, αυτό τώρα προέτρεξε σε ένα ερώτημα που είχα ετοιμάσει και ήθελα να πω ότι στην έρευνα που έκανα,
Μπήκα μέσα σε ένα link που μου δόθηκε μέσα στη Βουλή, δηλαδή στην ιστοσελίδα της Βουλής. Είναι μια δημόσια σελίδα, δεν είναι κάποια πλαστή σελίδα, και βρήκα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και βρήκα και την απάντηση. Δηλαδή ήταν ερώτημα αν αυτά ισχύουν και υπήρχε και απάντηση ότι ναι, είναι έγκυρα. Βέβαια και επιβεβαιώνει η Βουλή ότι η μετοχή κάνει 675 δισεκατομμύρια και ότι ο κύριος Σόρας πρέπει να πληρώσει τον τόκο. Το φόρο. Το φόρο, ακριβώς. Τότε εγώ έκανα το εξής. Έκανα μήνυση στο ΣΔΟΕ να μου πάρει το φόρο όπου ο ελληνικός νόμος μου δίνει δύο τρόπους. Ή να μου κατασχέσει το ΣΔΟΕ τμήμα της μετοχής και να μου δώσει τα υπόλοιπα, κάτι που θα ήταν πολύ εγκληματικό για αυτούς. Ή να τους κάνω εκχώρηση δικαιώματος. Είναι μια συμβουλευτική πράξη. Κάνει την εκχώρηση του δικαιώματος στο ΣΔΟΕ, στην εφορία δηλαδή. Υπογράφει αυτή ότι το δέχεται. Οπότε ο φόρος είναι πληρωμένος. Είναι δύο συγκεκριμένα και τους έκανα μια εκούσια διαδικασία και από τότε, επί σώρα εποχή και μετά, το ΣΔΟΕ έκλεισε. Τόσο απλά. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Βλέπουμε όμως τώρα που είμαι στη φυλακή, στο κατηγορητήριο αυτό, οι σαΐνιδες εισαγγελέας και ανακριτής συνεχίζουν να λένε αυτή την γελιότητα μέσα ότι παραπλανώ τον κόσμο για τις μετοχές της Ανατολής. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του κόσμου κανονικά. Είναι θέμα καθαρά βούλησης του κόσμου. Να δώσει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα που ζούμε και σε χιλιάδες άλλες γελιότητες οι οποίες βλέπετε αυτό γιατί μπορέσατε να το δείτε. Πίσω από την πλάτη σας γίνονται χιλιάδες γελιότητες μέσα από τη δικαιοσύνη, μέσα από αυτό το βρώμικο σύστημα που έχουν φτιάξει όλοι αυτοί οι δογματιστές υπάνθρωποι, θα τους πω, γιατί αν ήταν άνθρωποι, θα σεβόσατε τον άνθρωπο, θα σεβόσατε την αλήθεια, θα σεβόσατε τις αξίες, τις φυσιολογίες, τις δημιουργίες μας. Και όχι αυτά τα βαθρολήματα που κάνουν αυτές όλες τις πράξεις, τις αδικίες, εμφανή χωρίς να νοιάζονται για τίποτα, γιατί το μόνο που έχουν πρέπει να νικήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι τους λέμε δεν θα νικήσουν και θα τα πάω λιωμένα μέχρι το τέλος. Συνεχίζω. Λέει το κατηγορητήριο που είμαι ήδη μέσα, ότι ψεύδομαι για τον κόσμο, για τα παγκόσμια ταμεία, δήθεν λέει ότι είναι ο πλούτος των Ελλήνων. Βρε όρια. Βρε ζωντόβολα και στον Άριο Πάγο πριν αυτές τις τυπογραφίες έχω ενημερώσει για τα παγκόσμια ταμεία, τα πάντα υπάρχει μια σειρά γράφων. Υπογράφουν 48 δικαστές. Πέρα από τους δικαστές όμως υπογράφει κάθε χρόνο η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν κάθε χρόνο υπογράφει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα παγκόσμια ταμεία σου, τον πλούτο σου δηλαδή αυτό, το υπογράφει ο Υπουργός Οικονομικών και το υπογράφει και ο Αμπάσαντο του ΟΗΕ που είσαι εκεί. Συν ότι το υπογράφουν 48 παγκόσμιοι δικαστές. Το υπογράφουν όλες οι επιτροπές εκτιμερής, η Παγκόσμια Τράπεζα, υπογράφει το Federal Reserve, υπογράφουν όλες οι πολύ μεγάλες τράπεζες, υπογράφουν χιλιάδες οργανισμοί, υπογράφουν όλες οι μυστικές οικονομικές υπηρεσίες, η CIA, η EM16, υπογράφουν όλοι οι διαόλοι του πλανήτη, υπογράφουν όλοι. Υπογράφω ο Γιαλοπάπας, υπογράφει η Βασίλισσα, υπογράφουν όλα αυτά τα ζώα. Τι άλλο θες ρε Όρνιο να δεις για να δεις ότι υπογράφουν όλοι. Που κάθεσαι να μου κάνει σε μένα δικογραφία, ανθρωπάκι μικρό, τσίχλα, που δεν σε βλέπω καν, και έτσι δεν πρέπει να τους βλέπετε κι εσείς εκεί έξω. Πρέπει να ξεσηκωθείτε όλοι να τελειώνουμε με αυτά τα όρνια. Τι άλλο να σου δείξουμε. Και κάθεσαι τώρα να μου λες ότι δίθεν. Τι άλλο να δείτε. Και είναι με τόκο τα νούμερα. Εκτός τούτου, στα παγκόσμια ταμεία, εγώ πρόσφερα και κατέθεσα σε όλα μου την έγγραφα, αλλά και δημόσια, αν το θέλετε, αλλά και στα εξωτικά μας είναι μέσα και τα έγγραφα του ΟΗΕ. Τα επίσημα έγγραφα του ΟΗΕ, όχι μόνο της Ελλάδος, όπου είναι όλο το βιβλίο, το ετήσιο του ΟΗΕ, που μιλάει για όλες τις χώρες, για όλο τον πλούτο όλων των χωρών, και δεν μιλάει, δίνει στοιχεία τραπεζικούς λογαριασμούς για όλες τις χώρες του πλανήτη. Άρα, μπορώ να πλαστογραφήσω όλους τους λογαριασμούς του πλανήτη. Πιστεύω λίγο δύσκολο. Δεν είναι λίγο, είναι κατόρθωτο, δεν το συζητάμε τώρα. Για την άλλη, όλους τους αξιωματούχους και ποιος υπογράφει, έχω καταθέσει και τις υπογραφές, ποιος αξιωματούχος υπογράφει για τον πλούτο της κάθε χώρας. Είναι και είναι σφραγισμένα από τα κεντρικά του ΟΗΕ. Άρα, ουσιαστικά είναι ένα έγγραφο του ΟΗΕ. Είναι δημοσιευμένο και πάρτε το. Τόσο απλό. Από εκεί και πέρα, βλέπετε που δεν στέκεται τίποτα. Και για τους λόγους αυτούς, η φυλακή είναι λίγο πως να είσαι στην Πάρνηθα το ίδιο πράγμα. Έτσι δεν είναι, είναι έτσι. Τα φασίγητα είναι πολύ μεγάλο, γνώστε το. Λοιπόν, οπότε αγαπητοί μου,
Βλέπουμε λοιπόν σήμερα όλες αυτές τις γελίες κατηγορίες. Βλέπουμε λοιπόν αυτά τα μικρά ανθρωπάκια να εκτελούν ένα έργο τόσο δυναστευτικό, τόσο απάνθρωπο, τόσο ψευδές. Από εκεί και πέρα είναι θέμα όλων των Ελλήνων να σταματήσουν όλη αυτή τη γελιότητα, να πάρουν τον πλούτο στα χέρια τους, να κατανοήσουν τον δικό τους πολιτικό φορέα και να σταματήσουν. Κάθε μικρό ανθρωπάκι και κάθε δυναστευτική μηχανή να σταματήσουν κάθε άδικα και να πάνε στην πραγματική τους φυσιολογία που πρέπει να πάνε για να ζήσουν. Αλλιώς δεν μπορεί να ζήσει κανένας. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό ήταν γιατί με ρωτήσατε γιατί είμαι φυλακή. Τώρα εξηγείτε. Είναι φυλακή γιατί είναι να κόψω όλες τις ρίζες. Καταρχάς δεν μπορώ να διαπραγματευτώ με κανέναν. Την ώρα που είπα χωρίς κόμμα, δόγμα, χρώμα, πώς να διαπραγματευτείς με το κόμμα, αφού τα κόμματα είναι δογματικά. Και αφού η δογματήλα, η αποστατήλα, όλη αυτή η μαυρίλα, η γελιότητα, η μαγκανίλα, η μαγεία, όλο αυτό το μαύρο γελίο σεντόνι, είναι παντού και στην οικονομία και στην πολιτική. Με ποιον να διαπραγματευτώ? Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Πρέπει να κοπούν όλες οι ρίζες. Γι' αυτό και βλέπετε όλες αυτές τις δυνάμεις να έρχονται απέναντι σε μένα. Ναι, αλλά εγώ δεν κοντράρω απέναντί τους. Αυτές κοντράρουν να συνεχίσουν το έργο τους, να κάνουν το δυναστευτικό του αφανισμού, να σε έχει σκλαβωμένο. Και ουσιαστικά, αν θέλετε να ξέρετε, υπάρχει στον πλανήτη που θα αποκαλυφθούν πολλά τις επόμενες μέρες. Και θα έρθουν όμορφα πράγματα και πληροφορίες στα χέρια σας και θα πρέπει να καταλάβετε όλοι τι συμβαίνει στον πλανήτη και αυτή η γελιότητα θα σταματήσει και θα δείτε γιατί είστε στο ναυτικό δίκαιο. Έχετε ακούσει που λέει είμαστε όλες οι χώρες στο ναυτικό δίκαιο, ναι, στο δίκαιο της θάλασσας, σωστά? Ναι, σωστά. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε? Όχι. Καλά, έχει μόνο δίκαιο η θάλασσα. Τι δίκαιο να έχει η θάλασσα, ε? Το Βατικανό έχει το ναυτικό δίκαιο. Έτσι λέγεται. Ναυτικό θάλασσα είναι το ίδιο για να ξέρετε. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά γιατί το λένε όμως έτσι, δεν το ξέρετε? Ξέρετε? Όχι, όχι βέβαια. Τι νόμος να έχει θάλασσα? Άντε για τους ψαράδες. Άντε για τα πλοία. Από εκεί και πέρα τι να έχει. Το κελίο το Βατικανό, όλοι οι γαμοδαίμονες του βάλουν γίνονται όλα τα σκατά που είναι εκεί μέσα. Τι γελιότητα να έχει ρε Βατικανό εσύ με τη θάλασσα? Και τι δίκαιο της θάλασσας να έχεις? Λοιπόν, ακούστε. Συνέγινες άνθρωποι και βάλτε καλά στο μυαλό σας και ξυπνήστε και κουνηθείτε από τη θέση σας και πάρτε θέση γρήγορα. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με το δίκαιο του ναυτικού της θάλασσας. Έχει να κάνει με το δίκαιο της δημιουργίας που είναι το είδος. Δεν έχει να κάνει λοιπόν. Σε πάει στη δημιουργία. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα ζωντόβολα, όλα αυτά τα όρνια πάνε στη δημιουργία που είναι η υδάτινη δημιουργία και είναι το είδος. Και ουσιαστικά για να σε έχουν όπως θέλουν και στην πολιτική τους αλλά και στην οικονομική τους πολιτική που σε δυναστεύουν στον πλανήτη και σου χαράζουν τον πλανήτη και σου παίρνουν ψυχή και σώμα, είσαι στο ναυτικό δίκαιο του Βατικανού που είναι όλες οι χώρες, δηλαδή το UK είναι στο Βατικανό, η Αμερική είναι στο UK. Δεν τα ξέρετε αυτά, θα τα μάθετε, θα τα χαθούν τώρα όμορφα. Είσαι για όλο το σύστημα, το παγκόσμιο, το οικονομικό, το οποίο είναι και εξαρτώμενο μόνο θεοκρατικό από το δίκαιο της θάλασσας του ναυτικού που είναι το Βατικανό, είσαι ο άνθρωπος με το που γεννιέται και παίρνεις πιστοποιητικό γέννησης και έρχεται ένας άνθρωπος από τον πλανήτη, για το σύστημα αυτό είσαι νεκρός δούλος. Σημειώστε το. Νεκρός δούλος. Και ως νεκρός δούλος μπορούν να υποθηκεύσουν το σαρκείο σου, την ψυχή σου και να κάνουν ό,τι γουστάρουν για να τρέξουν και να βγάλουν δανεισμό στον πλανήτη και να τρέξεις ένα μεγάλο UCC που όλος ο πλανήτης είναι ένα uniform, έτσι. Ναι. Δεν το ξέρετε, δεν πειράζει. Αλλά είσαι για το σύστημα, αλλά είσαι ένας νεκρός δούλος. Γι' αυτό δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις τίποτα. Γι' αυτό και πρέπει να φοράς τα γελία, τα ονόματα, τα εβραϊκά, τα δικά τους, τα θεοκρατικά τους, τα ξεφτυλισμένα αυτά ονόματα. Δεν είναι τυχαίο που ζωρίζουν όλη η Αμερική, έχει David, Sarah, Noé και όλο αυτό το γαμοσόι. Γιατί? Εγώ θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες για αυτό το universe. Αρτέμι, πώς το είπες ακριβώς, αυτό τον εμπορικό UCC, κώδικα? UCC, όπου ανήκει όλος ο πλανήτης, είναι όλες οι εταιρείες και είναι όλοι οι άνθρωποι με το πιστοποιητικό της γέννησής του. Και με το που γεννιόνται για το σύστημα αυτό το θεοκρατικό των δαιμόνων και των γελίων θρησκειών που είναι όλα ένα, είναι νεκρός δούλος. Και μόνο έτσι μπορούν να έχουν και να υποθηκεύουν το σαρκείο σου και την ψηφή σου αυτά τα γελία υποκείμενα που σήμερα εναντιώνονται κάποιοι άνθρωποι εκεί έξω και να βρίζουν και να γιδωρούν. Αλλά τι να πω, δεν πειράζει, δεν καταλάβουν ακόμα. Η υπομονή μου είναι μεγάλη, γιατί για αυτούς είμαι εδώ. Ωστόσο όμως, αυτό που θέλω να καταλάβετε
είναι ότι τρέχουν τον πλανήτη σε μια τέτοια διαδικασία και οι πολιτικές είναι δικές τους, οι εφαρμοσμένες τραπεζικές διαδικασίες είναι δικές τους, σε ένα τεράστιο παγκόσμιο σύστημα, το οποίο δεινοπαθείτε για να πληρώσετε τις τιμές που αυτοί σας βάζουν, γιατί αυτοί τρέχουν τον αριθμική αγορά τους και συνεχίζονται να είναι όλοι σκυμμένοι, ενώ υπάρχει μια τεράστια δυναστεία αφανισμού. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο να αφανιστεί και ο άνθρωπος και τα μορφώματα αυτά να κυριαρχούν σε ένα πλανήτη δικό μας, των ανθρώπων, σε μια δικιά μας φυσιολογία. Άρα δεν μπορώ να κάνω χάρες σε κανέναν και πραγματικά δεν θέλω να πω άλλες πληροφορίες, αλλά θα έρθει η ώρα και θα πληροφορηθούν όλοι, θα δείτε τι ακριβώς κάνουν και πώς το κάνουν. Πρέπει να έχετε την αναζήτηση μέσα σας και σιγά σιγά θα μπείτε σε πολύ βαθιά θέματα, θα δείτε πώς το έχουν δομήσει, θα δείτε πόσες αλήθειες θα βγουν και πόσος κόσμος πρέπει να έρθει και να ενωθεί τώρα αυτή τη στιγμή στο δικό του πολιτικό φορέα, αλλά και όχι μόνο στο πολιτικό φορέα. Θέλετε η αλληλό συνέλευση. Το δεύτερο σκαλοπάτι της είναι ο πολιτικός φορέας που βρά στην Ελλάδα ως πολιτικός σχεδιασμός για την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι η ΕΣΥ, Ελλήνων Συνέλευση Απανταχού της Γαίας, όπου είναι για όλο τον πλανήτη, για όλους τους ανθρώπους. Γιατί όπως έχω πει, Έλλην δεν είναι ο άνθρωπος, ή τουλάχιστον αν θέλουμε σε εισαγωγικά άνθρωπος, που ζει αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο όπως έχουν περιορίσει τα σύνορα. Ναι. Και λέγεται Ελλαδίτης. Όχι, Έλλην είναι ο άνθρωπος, είναι το όνομα του ανθρώπου. Δεν έχει να κάνει με τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Έλλην είναι ο άνθρωπος. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Είναι το κωδικό όνομα του δημιουργήματος του ανθρώπου. Έτσι δεν έχει να κάνει. Τα τοπονύμια μας όμως είναι δικά μας. Άρα λοιπόν λες Ελλάδα, σαν να λες Ελλάδα. Δεν λέγεται ούτε Χάλ, ούτε τίποτα. Λέγεται Ελλάς. Ναι. Και αυτή η χώρα είναι πολύ συγκεκριμένη και αν το θέλετε, όπως έχω αναλύσει και τη λέξη Ελλάς, Ελλάς είναι φωτεινή πέτρα, ο φωτεινός λίθος. Ο φωτεινός λίθος είναι η γη. Δεν είναι η Ελλάδα που ζούμε και η Ιταλία, δεν είναι η Γερμανία. Είναι όλη η γη λέγεται Ελλάς. Ναι. Φωτεινός. Με αυτή την πραγματική κωδική έννοιά της ως δημιούργημα. Γενικώς σε αυτό το σημείο, εμένα προσωπικά με κεντρίσατε το ενδιαφέρον με τις τόσες αναλύσεις και τις αμέτρητες πληροφορίες που δίνετε, ιδιαίτερα στην Ελλήνων Συνέλευση, πήρα πάρα πολλές πληροφορίες στα θέματα της ύπαρξής μας και για τη δημιουργία μας γενικώς. Και εδώ πάνω θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Το σύνθημα γενικώς είναι πάντα Έλληνες ενωθείτε. Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει αυτό? Με όλους τους τρόπους. Καταρχάς, υπάρχουν δισεκατομμύρια πράγματα που μας ενώνουν και μας διαχωρίζουν μόνο τρία. Αυτά που έχω σύνθημα πάλι. Κόμμα, χρώμα, δόγμα. Δεν υπάρχει άλλος διαχωρισμός και αυτός είναι κατασκευασμένος μηχανισμός αποστατών. Πέστε μου. Οι ανάγκες μας είναι ίδιες, η φυσιολογία μας είναι ίδια. Είμαστε μοναδικά δημιουργήματα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά μας γνωρίσματα και κανένας δεν έχει τα αποτυπώματα του άλλου. Όμως είμαστε τις ίδιες ουσίες με τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια θέλω. Μπορώ, ασφάλειες, τα πάντα. Έχουμε την ίδια διαδικασία ζωής, θανάτου, βίου. Άρα μπορούμε να ενωθούμε σε δισεκατομμύρια πράγματα που μας ενώνουν. Γιατί θα πρέπει να ενωθούμε σε αυτά που μας κατασκεύασαν και μας έχουν διαχωρίσει? Είναι αδύνατο να ενωθώ εκεί. Δεν γίνεται να ενωθώ στο δογματικό κομμάτι, το οποίο είναι κατασκευασμένο, είναι ένα μόρφωμα χωρίς καμία αλήθεια μέσα του. Δηλαδή, αν ανοίξετε και ένα λεξικό και αναλύσετε τη λέξη και δείτε τι σημαίνει δόγμα. Ο δόγμα σημαίνει οποιαδήποτε θεμελιώδη αρχή που δεν αποδεικνύεται. Άρα, ό,τι δεν αποδεικνύεται λέγεται δόγμα. Άρα, δεν γίνεται να μπω σε δόγμα. Γι' αυτό, όταν πάτε στα δόγματα και ζητά, δεν έχει σημασία σε ποιο δόγμα θα πας. Καμία σημασία. Αρκεί να είναι δόγμα. Όταν τους λες να τους αναλύσεις και βρίσκεις μερικές αλήθειες, σου λέει, αδερφέ, άμα δεν σ' αρέσει, θα βάλουν ένα άλλο δόγμα. Δεν σου πειράζει πού να πας. Γιατί σε όποιο δόγμα και να πας, είναι δικό του. Γιατί το δόγμα είναι πανταδόγμα, δεν αποδεικνύεται. Αν το θέλετε, εγώ συνάντησα σε όλη μου την πορεία και την πολιτική αλλά και του πολέμου που κάνω. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι, θα πω, σχεδόν, μου λέγανε, εγώ πιστεύω και θα πολεμήσω για τα πιστεύω μου. Μα επιτρέψτε μου κάτι. Έχουν αντιστρέψει τους κωδικούς συμβατότητας με όλες τις πραγματικές έννοιες και έχουν καταρρύψει, άμα το θέλετε, τις έννοιες και τις γελιότητες τις κάναν έννοιες. Άρα, σας λέω ότι έχω 100 ευρώ στην τσέπη μου. Πέστε μου, κυρία Βηγή, το πιστεύετε ή δεν το πιστεύετε? Το πιστεύω. Εσύ, αγαπητέ, το πιστεύεις? Ναι, γιατί όχι. Εσύ πες ότι δεν το πιστεύω, για να είμαστε σε αντιπαλότητα. Εσύ πες όχι. Όχι, ναι, όχι, δεν το πιστεύω. Εσύ δεν και το πιστεύεις? Εγώ το πιστεύω. Εσύ δεν το πιστεύεις. Οκ. Okay. Σας λέω και οι δύο δεν ξέρετε.
Άρα, τι πιστεύεις, τι δεν πιστεύεις, είναι το ίδιο και το αυτό. Αν με ψάξετε όμως, θα ξέρετε αν έχω ή αν δεν έχω. Έτσι. Και η διαφορά του ανάμεσα του πιστεύω και του ξέρω είναι τεράστια. Μα πιστεύεις. Μα δεν πιστεύεις. Μα δεν έχει διαφορά. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση, σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν γνωρίζεις. Άρα όταν δεν ψάξεις θα ξέρεις. Που σημαίνει. Αυτό είναι η λογική. Η αποδεικτική διεργασία του ορθού και του υπαρκτού. Είναι τόσο απλό. Άρα γιατί να μου μιλάει κάποιος για τα πιστεύω τα οποία δεν τα ξέρει ούτε αυτός. Γιατί αν τα ξέρει να μου τα αναλύσει. Αλλά σου λέει πιστεύω. Άρα δεν ξέρει. Επομένως ένας τρόπος είναι να αναζητούμε το κάθε τι. Μόνο με αποδείξεις. Η απόδειξη έχει λογική διεργασία. Το ότι σου είπε κάποιος, σου είπε κάτι, οτιδήποτε σε έναν κόσμο τόσο γελία, με τόσο γελίο ψεύδος χτισμένο, κάθεσαι ακόμα να μου λες πιστεύω. Και πάει δεν ξέρεις. Εμείς μπήκαμε εγώ τουλάχιστον, προσπάθησα από την πρώτη μέρα, να τους δείξω μια τεράστια διαφορά του πιστεύω. Όλες οι ταινίες μιλάνε για πίστη. Πίστη, ναι, εγώ, σε ποιον, για ποιον λόγο. Αφέδειξε μου να το συζητήσουμε. Τότε δεν είμαι νοήμονών. Από την ώρα που αρχίζω και πιστεύω και ό,τι μου λες κάνω, τότε δεν είμαι νοήμονών. Είμαι κάτω από ζώο. Και αυτό σημαίνει λύθη. Λύθη σημαίνει ανυπαρξία. Εξού και το ηλίθιο. Άρα δεν αντιλαμβάνομαι. Τη στιγμή που έχεις όλες τις αποδείξεις στα χέρια σου και τις βλέπεις. Δεν καταλαβαίνω. Όταν μου λες δεν πιστεύω. Μπορεί να χάθεις από τον ζωντόβολο. Πιστεύεις. Ακόμα και είσαι εσύ. Εγώ σου δείχνω. Έλα να το καταλάβεις. Έλα να το χτίσεις. Εμείς πραγματικά πρέπει να μπούμε στο ξέρω και όλοι οι άνθρωποι να είναι σαν νοήμονα όντα. Διαφορετικά προσβάλλουν την ίδια τους την νοήμον δημιουργία. Γιατί ένα νοήμονον και έλογο μάλιστα που έχει μόνο λογική, γιατί μόνο με λογική καινού, γιατί ο νους θα δημιουργεί όλα, ή αν μη τι άλλο θα πρέπει να μπει στην αναζήτηση του υπαρκτού, του ορθού μέσω αποδεικτικών διεργασιών. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Και τώρα πια έχουν όλα τα στοιχεία στα χέρια τους για ό,τι έχουν κάνει οι άλλοι. Κοιτάτε τι σας λέγανε, τον πίστεψα λέω. Και γιατί δεν τον πιστέψεις. Έχω πρότευκτη αλήθεια και πού το υπόγραψε. Και τι θα γίνει άμα δεν τον κάνει. Ξέρετε, ένα μεγάλο θέμα τέθηκε με τον όρκο τον Ελάνιο που έβαλα. Αλλά δεν είναι ένας. Μετά βγήκε όρκος της υγείας. Μετά βγήκε όρκος των εαυτών σας που έχει βγει. Βγήκε όρκος των γονέων. Και άλλοι όρκοι. Όταν από μικρό παιδί μιλάγατε, καλά, μπορεί όχι εσείς, αλλά συνήθως. Κάθε φορά όταν ορκιζόσουν κάτι έλεγε να πάθει κάτι κάποιος. Και έτσι είναι το σωστό. Γιατί ο επίοργος αυτό είναι. Αν δείτε τον όρκο του Ιπποκράτη, λέει αν δεν κάνω το πρέπον που πρέπει στον ασθενή μου, να πάθω αυτό που έχει ο ασθενής. Δηλαδή πάντα υπάρχει κάτι που θα φοβάσει στον όρκο. Σας προκαλώ όλους σας να πάρετε αυτούς τους γελίους όρκους, γιατί τους έβγαλα μία εδώ στην εκπομπή μου, τον όρκο του βουλευτή. Έχει πολύ πλάκα. Είναι μια γραμμή. Θα σέβομαι, λέει, τους νόμους του συντάγματός μου σύμφωνα με τις πεποιθήσεις μου, κάπως έτσι. Και καλά, αφού εσύ τους βγάζεις τους νόμους, αδελφέ μου, τι όρκος είναι, και τι θα πάθεις άμα δεν, τι που ορκίζεσαι. Δηλαδή ουσιαστικά φοβούνται τον όρκο, δεν υπάρχει καμία σοβαρή ορκομοσία, γι' αυτό καθένας υπογράφει ό,τι να είναι, δεν ορκίζεται πουθενά, ορκίζεται σε ψεύτικα βιβλία, σε ψεύτικες ιδεολογίες, σε ψεύτικους θεούς, σε γελία φαντάσματα, σε μορφώματα, σε σκατοδαίμονες. Και δεν υπάρχει τίποτα εκεί έξω και δεν ορκίζεται και πουθενά. Σοβαρά. Ενώ η ορκομοσία πραγματικά πρέπει να έχει το αντίπαλο βέρος, εάν δεν εκτελέσεις αυτό που ορκίστηκες και πού ορκίζεσαι και πώς ορκίζεσαι και τι εμψυχωμένα λόγια λες, δεν υπάρχει λόγος να ορκιστείς. Και θα πάθεις αυτό το οποίο ορίζεις εσύ, γιατί εσύ το ορίζεις. Άρα λοιπόν υπάρχει, πρέπει να καταλάβετε όπως έχω πει και στα γραπτά μου, ότι ο νόμος είναι όρκος. Και ο όρκος είναι νόμος. Την ώρα που ορκιστείς είναι ο δικός σου νόμος. Η δημιουργία δεν έχει φέχ. Δεν έχει γελία παρά χαρτιά του κάθε βρωμοκόμματος και του κάθε βλαμμένου ή ήθη που δεν ξέρει ούτε να γράφει. Ναι. Είναι όρκοι νόμοι. Τέλος. Και στέκεται μια τεράστια δημιουργία που εμείς είμαστε μέσα και τη σκοτώνουμε κάθε μέρα. Ούτε φέχ ούτε γελία τέτοια έχει. Καταλάβατε. Ναι. Άρα λοιπόν ο όρκος είναι νόμος και κάθε όρκος είναι νόμος. Γι' αυτό και τότε που πολεμήσανε πολύ τον όρκο φοβήθηκαν. Διότι πραγματικά μπαίνει μια νέα ημέρα, μια νέα σελίδα στους όρκους. Η πραγματική όρκη θα λες ακριβώς τι θα πάθεις όπως ορίζεται και όταν ορκιστείς μετά κάνω τι θέλεις. Για κάτω και θα καταλάβετε. Μάλιστα, μάλιστα. Αρτέμι, ανέφερες τώρα μόλις και κάποια υποκείμενα για μένα ανύπαρκτα σαν άνθρωποι.
οι οποίοι είναι οι βουλευτές και οι οποίοι είναι οι υπουργοί. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, έχουμε ένα θέμα που είναι πολύ επίκαιρο αυτή τη στιγμή για τους Έλληνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και είναι το θέμα το μακεδονικό και η συνθήκη των Πρεσπών. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, δηλαδή υπάρχει αύριο για την Ελλάδα μας? Αδέρφια μου, ακούστε. Δεν είχαν ποτέ ελληνική κυβέρνηση και κανένας βουλευτής δεν ήταν Έλληνας, αυτό είναι επιστοποιημένο. Πως είχαν πάντα σε θέσεις εξουσίας, πως θα έχουν πάντα. Ή αλλογενείς, ή Εβραίους, και αν δεν είναι Εβραίοι, θα είναι ένας μασόνος, ο οποίος θα είναι χειρότερος από Εβραίο, ή αν θα είναι ένας δαιμονισμένος χριστιανός που θα είναι χειρότερος από οποιονδήποτε άλλο βάρβαρο. Αυτά να τα θυμάστε, και είναι πολύ συγκεκριμένα που λέω. Γι' αυτό και σε όλες τις θέσεις θα δείτε παντού να είναι μασόνοι. Όταν λέμε για μασόνους, να ξέρετε ότι τη μασονία την άνοιξε η Εκκλησία. Μην ξεχαστείτε και πάτε πιο πέρα από τα εκκλησιαστικά αυτά, τα οποία γελάνε οι Εβραίοι με τους Έλληνες. Εγώ δηλαδή, για να ξέρετε, κάποιοι ανθρωπάκια και έξω μου είχαν κάνει και ρατσιστική μήνυση βίας. Καλά βρεόνια. Πετε μου κάτι. Αυτός ο ρατσιστικός νόμος, πραγματικά θα, κάποια στιγμή θα ευθυγραμμιστούμε. Και όταν επιτεθούν πια πολλοί, θα ευθυγραμμιστούν πολύ, για να, πολύ τεχνικά δηλαδή, για όλα αυτά που έχουν κάνει. Σε όλοι μας, σε όλες τις εκκλησίες της Ελλάδος, οι οποίες είναι καθαρά εβραϊκές και, δοξάζεται το εβραίο σόι, δεν έχει καμία γενικότητα εκεί μέσα, καμία τίποτα, είναι μόνο το εβραϊκό σόι, βρίζουν πολλές φορές το χρόνο σε μεγάλες γιορτές τους Έλληνες προγονούς μου. Και μου λέτε εμένα για ρατσισμό. Μιλάτε εμένα για ρατσισμό, με βρίζετε νυχθημερών μέσα στις εκκλησίες και οι Έλληνες μου σταυροκοπιούνται. Και ανάμουν και καιρή μέσα στις σύμβρις αυτές τις τεράστιες. Καταλαβαίνετε τι έχουν κάνει. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν έχουμε καμία ελληνικότητα. Τα αρχαία μας όλα, άμα δείτε και θα πάτε στο μοναστηράκι, εδρεύουν οι αρχαιολόγοι, ο σύλλογός τους, ο οποίος είναι στο Κις, δηλαδή στα κτίρια του Κις. Καταλαβαίνετε ότι, ξέρετε γιατί λέω Εβραίος. Καταρχάς ο Εβραίος είναι αυτός που δεν υπάρχει. Αλλά από την άλλη, θέλω να καταλάβετε, αυτή η κουβέντα τώρα που την κάνουμε είναι ένα μεγάλο άνοιγμα και για το ρατσιστικό νόμο, και θα πρέπει να βάλουμε ένα στόπ και ένα φρένο σε όλα αυτά τα ζωντόβολα τα οποία μένουν μαζί μας στον πλανήτη μας και δεν ξέρουμε τι εξυπηρετούν. Μένουν ανάμεσά μας, έχουν σε θέσεις πολιτικές και σε πρωτοκλασσάτες θέσεις της κυβέρνησής μας και εκτελούν μια μεγάλη διαδικασία την οποία είναι δυναστευτική για όλο τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους. Αρχικά ας ξεκινήσουμε ότι ο Εβραίος είναι αυτός που δεν έχει γένος και το λέει και μόνος του. Συμφωνείτε? Ναι. Και στα ελληνικά σημαίνει Εβραίος παντού. Δεν έχει γένος. Σε όλα του τα ιερά βιβλία, τα ιερά τέλος πάντων, αυτά μπορεί να πει κανείς ιερά, δηλώνει πάντα ότι εσείς οι εθνικοί. Μας λέει έθνος. Άρα λέει τον Έλληνα άνθρωπο έθνος και δηλώνει ότι αυτός δεν είναι έθνος. Ωστόσο όμως, το Κεντρικό Ισλαμικό Συμβούλιο και οι εβραϊκές σέχτες, λέσχες, οι οποίοι είναι και οι μασόνοι, να ξέρετε, οι μασόνοι είναι στο θεό του χάους, το χάος δηλαδή, πώς θα φέρουν το χάος στις κοινωνίες, ψάχτε το να δείτε, η Εκκλησία το άνοιξε, δεν έχει ανοίξει μόνη της, δεν γίνεται καμία σέχτα, είναι της Εκκλησίας, καθαρά. Οι εκκλησίες, οι εβραϊκές εκκλησίες ανοίξανε τη μασονία, μετά όλους αυτούς η Εκκλησία τους άνοιξε. Η οποία δυναστεύει πάρα πολλά χρόνια τον πλανήτη μας. Μισό λεπτό να βρω κάτι, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Να βρω στα χαρτιά μου κάτι. Ναι, βεβαίως. Για να ολοκληρώσω. Μισό λεπτό. Και θα φτάσουμε εκεί. Εκεί. Έτσι, Χρήστο. Το ήξερε ότι έλεγαν εσύ έθνος, δηλαδή τους άλλους έθνους. Μιλήστε λίγο μαζί. Ναι, αυτό πρώτη φορά το ακούω εγώ. Ότι αποκαλούν έτσι οι Εβραίοι. Αυτό και εγώ δεν το ήξερα. Τους άλλους ότι εσύ είσαι έθνος. Συγγνώμη, συγγνώμη, και στα βιβλία τους μας λένε τα παιδιά του Κίνα. Τα παιδιά του Συρίου. Λες και αυτή δεν είναι. Ενώ ο Σύριος είναι η μήτρα που μορφοποιούνται όλες οι δημιουργίες. Έτσι. Μάλιστα, επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσουμε. Ακούστε λίγο, θα καταλάβουμε κάτι. Θα καταλάβουμε κάτι όσο μπορούμε βέβαια. Θα δείτε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι τώρα δεν χρειάζεται να είναι κάποιος. Καταρχάς δεν έχει γένος όπως έχω πει ο Βρέος. Οπότε οποιοδήποτε πάει, οποιοδήποτε
οποιοδήποτε πάει στην οργάνωσή του και δηλώσει Εβραίου, του λένε ναι, καλά γίνεσαι. Σαν να λέμε εμεί αύριο ότι θα γίνουμε Κινέζοι. Δηλαδή να ανοίξει ένα κλαμπ Κινέζοι και να πηγαίνουν οι Έλληνες εκεί και να μα δέχονται ως Κινέζους. Οπότε εμεί από την άλλη μέρα, αφού μπήκαμε στο κλαμπ το δικό του ή στην εταιρεία του ή στο μη κερδοσκοπικό του οργανισμό, να λεγόμαστε Κινέζοι. Δεν ξέρω, το καταλαβαίνετε. Είναι τόσο γελία τα πράγματα. Και εδώ θέλω να πω ότι από την ώρα που ο νόμος βγαίνει, ένα νόμος και λέει ρατσιστικός, αυτόματα με το που βγαίνει ο νόμος, δηλώνει ο νόμος και αυτοί που σκέπτηκαν τον νόμο ότι υπάρχουν ράτσες. Άρα, βέβαια, λογικό δεν είναι. Γιατί να βγάζεις νόμο μέσα σε ανθρώπους, αφού είμαστε όλοι άνθρωποι, γιατί βρες ζωντόβολα βγάζετε ρατσιστικό νόμο? Και ποιο το βγάλανε οι άνθρωποι? Μα ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, δεν είναι ράτσα. Αλλά πώς να βγάλει ρατσιστικό νόμο? Άρα υπάρχουν κάποιοι υπάνθρωποι, ράτσες, που αντιπαλεύεστε τους ανθρώπους και την ανθρώπινη φυσιολογία, γιατί θέλετε να τελικά να παντρεύονται άλογο με γυναίκα και να παίρνουν και ένα παιδί για να κάνουν οικογένεια. Να παντρεύεται γάιδαρος με άντρα ή γαϊδούρα και να παίρνουν και ένα παιδάκι. Να παντρεύονται δύο πουσταριά και να υιοθετούν και ένα παιδί. Δηλαδή ρε γέοι, δεν ξέρω πού θα φτάσετε ρε υπάνθρωποι. Αν εσείς δεν είστε ράτσες, βλέπετε καμιά ανθρώπινη φυσιολογία εκεί? Όχι. Δεν σας πειράζει όμως, το κάνετε. Και μας βάζετε και νόμο. Να υπακούσω εγώ σε αυτό το γελίο νόμο ή σε κάθε γελίο νόμο που βγάζετε ρε υπάνθρωποι ράτσες. Άρα με το που βγάζετε ρατσιστικό νόμο, βεβαίως είστε ράτσα. Και πάτε να προσπαθέσετε τη γελία σας στη ράτσα. Και εδώ θα φτάσουμε σε ένα μεγάλο κομμάτι. Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά, γιατί ήρθε ο καιρός που θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Αρχίζουμε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν το ιερό του βιβλίου του Ταλμούτ. Το γνωρίζετε, το ιερό βιβλίο του Ταλμούτ των Εβραίων. Το γνωρίζετε? Ναι, ακουστά το έχουμε. Εγώ θα μιλήσω και με στίχους. Αρχίζουμε λοιπόν. Αυτά τα καλά παιδιά που σήμερα είναι σε όλες τις θέσεις κλειδιά, είτε Χαζάρ, είτε Ασκαναζί, είτε Εβραίοι και δηλώνουν Εβραίοι που είναι κανένας που δεν έχουν έθνος και που αντιπαλεύονται τον άνθρωπο και εμένα αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο μέγημα, αν το θέλετε, και σε όλες τις εκκλησίες είναι το Εβραϊκό Γένος, στις Μεσονίες παντού και όλο ο αμόθεος του χάους. Συνεχίζουμε. Έχουν λοιπόν το ιερό τους βιβλίο. Και ακούστε τι λένε αυτά τα παιδιά για μας τους Έλληνες. Δεν μιλάμε για κάποιον άλλον. Εδώ θέλω να δείξω ότι όταν μιλάνε αυτοί για Έλληνες, μιλάνε για άνθρωπο. Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο στον πλανήτη. Σε εποχές δικές τους δεν υπάρχουν οι Αλβανοί, οι Βουλγαροί, οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι. Δεν υπάρχουν. Μιλάνε για τους ανθρώπους. Κοιτάξτε. Αρχίζουμε λοιπόν. Είναι Απχομπαΐ Ραχάχ 78 γάμα. Οι εθνικές των Ελλήνων εορτές είναι καταφρονημένες ημέρες μάταια και πονηρές. Να συνεχίσω. Ναι, ναι. Στο 3β έχει βέβαια κάτι ονόματα που ούτε διάλογος δεν τα διαβάζει. Κεχαμπόφ. Ένας γαμοπούστης. Τέλος πάντων, συγχωρείστε με αυτό, πάτε κανένα μπίπ εκεί πέρα. Ναι, βρωμιάρης. Όλα είναι live, όλα είναι live. Το έβαλα εγώ το όνομα. Το έβαλες μπίπ. Τώρα διάλογη γένα του λέει. Λέει αυτός ο βρωμιάρης που η γένα του δεν υπάρχει καν. Γαμό του σανουνάκι, τους προγονούς του. Λέει. Το σπέρμα των Ελλήνων έχει την αυτή αξία με το σπέρμα του κτίνου. Ακόμη μια φορά το σπέρμα των Ελλήνων λέει στο Ταλμούτ. Ναι. Ναι, σας είπα που κάπου. Ναι, στο 78. Όχι στο 78, στο 3β. Α, 3β, ναι. Λέει, το σπέρμα των Ελλήνων έχει την αυτήν αξία με το σπέρμα του κτίνου. Αυτά τα ζώα τώρα ζουν μαζί μου τώρα, έτσι. Μάλιστα. Και έχουν σέχτες και έχουν κοινωνίες. Και αυτοί θέλουν τους αντιρατσιστικούς νόμους θέλουν. Ναι, μανάρι. Συνεχίζω. Συνεχίζω. Θα το χαρείτε σήμερα η εκπομπή σας. Λοιπόν. Αυτοί τώρα είναι, ζουν μαζί μας, κρύβονται, έχουν και ολοκαύτωμα, ναι, μορτά φουκαριάρια τα παιδιά, θα δούμε τώρα λοιπόν. Λοιπόν, ο Σεφρέρ, οφ Ισραήλ, Σεφχάρ, οφ Ισραήλ, 177β, λέει, στο βιβλίο, εάν Εβραίος φωνεύσει Έλλην, θα δένδει απλά τι έγκλημα. Έχει σημασία αν το λέει στο Ταλμούτ, αφού τελικά όλο το σώμα εβραϊκό υπηρετείται με τις εκκλησίες και οι παπάδες είναι οι ρασοφόροι, είναι πληρωμένοι από μένα και είναι υπάλληλοι αυτού του Γιαχβέ και αυτού του μορφώματος του Εβραϊκού. Και είναι μέσα στις εκκλησίες μου τώρα και οι μανάδες μου προσκυνάνε, δεν ξέρω τι. Αλλά τελικά θέλετε να διαπραγματευτώ. Με ποιον να διαπραγματευτώ, ρε? Πετε μου, ρε, με ποιον να διαπραγματευτώ, ρε, διαβολή. No. Τι διαπραγματεύση θέλετε να κάνω? Να συνεχίσω. Οι μασονικές φορές είναι όλοι στο Ινεβραήλα και όλοι στον καμόθυλό του χάου. Αλλά τελικά οι Έλληνες πάνε εκεί για να βρουν καλή δουλειά. Συνεχίζω. Πάλι κεριντεχαχ, ναι. 6β σελίδα 7 κολ.
Οι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι. Οι Έλληνες δεν ονομάζονται άνθρωποι. Να το ξαναδιαβάσω. Μα γελάς. Γελάς. Άκου λοιπόν, τέτοια σπερματάκια είναι στον ΟΗΕ, είναι στην Παγκόσμια Τράπεζα, είναι παντού. Θα δεις Κινέζους Εβραίους και Κινέζους, όλο το καλαβέρι. Και στην Ελλάδα έχει κανένα, δεν ξέρω, κανένα 2 εκατομμύρια μέλη που έχουν πάει στις έκτες τους. Συνεχίζω. Πάλι Αμπου Χοντέιχ Σαράχ, 22α, ύποπτοι είναι οι Έλληνες της συνουσίας με τα ζώων. Ακούς μωρέ τι λέει. Συνεχίζω. Ο άλλος, ο άλλος ένας αγώ, ο Ραβίνος, τη Βρωμιάρη Συναδός, Κιντουχέμ, Κιντουχέμ, 68, εσείς είστε γερμανικά, τα διαβάζετε καλύτερα γιατί κακά τα ψέματα ή όσο γερμανική είναι χαζάρι, είναι βέβαια, γόθηκα ήταν και τα λέγατε γερμανικά, γόθηκα, έχω παλιά δουλειά γόθηκα. Τέλος πάντων όμως, λοιπόν ο κύριος αυτός, ο 68α στο στίχο του λέει, οι Έλληνες είναι ένας λαός γαϊδάρων. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν ρατσιστικό νόμο για μένα. Ναι. Δηλαδή και δεν έχει ξεσηκωθεί εκεί πέρα να τους πάρουμε στο κυνήγι τα ζωντόβολα. Που κάτω και βγάζουν νόμους και οι πιο πολλοί δικαστές είναι. Ή μασόνοι θα είναι, ή χαζάρι θα είναι, ή τέτοια βρωμοαίματα. Και δικάζουν εμένα. Για να συνεχίσουν. Αυτά τώρα τα πράγματα βγάζουν νόμους. Είναι στις θεσμικές μου θέσεις. Και 11 Εβραίοι βγάζουν τα βιβλία μου και τα παιδιά. Και θέλετε εσείς να βγουν προκοπή. Και τι φταίει. Να συνεχίσω. Λοιπόν, ο κύριος άλλος, κύριος, αυτός ένας άλλος. Βρωμιάρης εκεί, ο Μιντ Χαράσε Ταλπότης στο 2025 λέει οι Έλληνες έπλασαν, δια να υπηρετούν πλάστησαν δια να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε. Μα έτσι που το πάνε μέχρι τώρα μια χαρά το πάνε, όντως είμαι να σκάναν δούλους. Ο Σαρχεντίν το 92,1 οι Έλληνες φιλία γέλη κτηνών, εστί εκ του σατανά καταγόμενοι και μόνο το όνομα του χείρου δικαιούνται να φέρει. Τα παλικαριά. Αυτά που σας λέω μπορώ να σας τα στείλω. Να σας στείλω και το βιβλίο μεταφρασμένο, να αρχίσετε να βγάλετε σπυράκια. Και να καταλάβω από εδώ και πέρα τι συμβαίνει και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ούτε να μου λέτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε εγώ είμαι Χριστιανός, εγώ είμαι Μουσουλμάνος, γιατί και Μουσουλμάνος να είσαι. Και Χριστιανός να είσαι. Και Μασόνος να είσαι. Το ίδιο βρεοσόι έχεις, τα ίδια διαδικασία έχεις. Πάμε. Ο κύριος Κρόχενχαμ, δεν ξέρω αν το ξέρετε, κύριε Μπάνη, κύριε Χαζάρος, 183-7, κράτησε εκείνο το οποίο ο Έλλην εκ λάθους σου πλήρωσε επιπλέον. Αυτό δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, άμα πότε κάνει συναλλαγή με άνθρωπο Έλλην, ο άνθρωπος είναι ο Έλλην. Ναι. Και κάνει λάθος ο Έλλην, κράτησε το επιπλέον. Α. Πάλι ο ίδιος. Ναι, τα έχουν φτιάξει όλα. Ο κύριος Κρόχενχαμ στο 226,1. Ο Εβραίος δύναται να κρατήσει απολεσθέν υπό Ελλήνος και ανεβρεθέν του Εβραίου. Λοιπόν, Κρόχενχαμ πάλι ο 187, οι Εβραίοι πρέπει να διαμοιράζονται εκείνο το οποίο εισέπραξαν επιπλέον από Έλληνες, οι οποίοι πιστεύουν εις το ελληνικό δόγμα. Άκου, που τα ζούρα ρε. Και δεν υπάρχει ναι, είναι τρελά, είναι τρελά. Είναι, αυτά είναι στον ΟΗΕ, είναι στις τράπεζες, είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών, είναι στην αστυνομία, είναι μασόνοι όλοι οι μπάτσοι ανώτεροι, είναι οι δάσκαλοι, είναι όλα αυτά τα ζωντόβολα, είναι ακαδημαϊκοί, όχι και φιόντερε και ο καθηγητής και λέει ότι η αξία του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι όσο να είναι και με σκουπίδια. Και όλα αυτά τα ζώα ζουν στην Ελλάδα μου τώρα. Και κάθομαι να μιλάνε σε μένα τώρα μήνυση ρατσισμού. Μου λέει θα σας σκίσω ρε μου, δεν σύστα και δεν βγάλει όλα. Προσέξτε. Ο Χορέντεα, 157,2 ήττα, επιτρέπεται να εξαπατά τους Έλληνες. Σας αρέσει? Ρε με νόμο ρε μάνα. Εν τω μεταξύ αυτό που βλέπετε και σας διαβάζω, οι Εβραίοι, αυτοί είναι οι νόμοι τους, να ξέρετε. Αυτοί δεν έχουν νόμους, έχουν τα ιερά της δουλειά. Με αυτά πάνε. Συνεχίζω. Ο Αμπροχαντάι Ζαχαρία, 54α, το κοκκιθία δύναται να εφαρμοστεί επί Ελλήνων ή αποστατών. Όσοι αποστατούν τους Εβραίους. Μάλιστα. Ο Μπαΐα Μπατήρα 113α, όλοι αυτοί που σας διαβάζω τα ονόματα είναι μεγάλο ραβίνι δική τους, έτσι. Αλλά με αυτά πάνε. Αυτά έχουν. Εβραίος δύναται να ψευδεί και να ψευδορκήσει ή να καταδικαστεί χριστιανός. Οι Έλληνες. Οι Εβραίοι αποκαλούνται ανθρώπινα όντα. Αλλά οι μη Εβραίοι δεν είναι άνθρωποι. Δηλαδή όποιος δεν είναι Εβραίος δεν είναι άνθρωπος. Καταλάβεις τι έχουν να κάνει. Ναι, τα αντίστροφα. Το κάναν αντίστροφο το θέμα. Οι Εβραίοι αποκαλούνται ανθρώπινα όντα. Βέβαια, αυτά τα όρια τι να έχουν. Καταρχάς, αν δεν έχεις το γονίδιο της λέπρας, δεν είσαι Εβραίος. Δεν το ξέρετε. Δεν όχι. Οι Εβραίοι αποκαλούνται. Βέβαια, ο Εβραίος, η λέπρα είναι δικιά τους.
Γιατί προσπαθήσαν να γίνουν άνθρωποι, είναι μεγάλα πειράματα για να τα αλλάξει. Γι' αυτό έχουν και το γονίδιο τη λέπρα. Η λέπρα δικιά του είναι. Σε όποιο έχει το γονίδιο τη λέπρα, μπαίνει σε ζωή κατευθείαν γιατί είναι Εβραίο. Είναι μη άνθρωπο. Αυτά. Γελάτε τώρα. Όχι καθόλου. Γιατί έχετε πάει με τι εικόνε και με τα αυτά. Ναι. Πάτα τώρα να μάθει λοιπόν να δει τι σε πολεμάει. Έλα στον πλανήτη λοιπόν γιατί είναι μπουρδαλο πλανήτη σου. Οι Εβραίοι αποκαλούνται ανθρώπινα όντα, αλλά οι Εβραίοι δεν είναι άνθρωποι. Είναι κτίνοι. Ταλμούτ, Μπέμπα, Μπάμπα, Μεζία, 114 Ακούμ, ο Ακούμ, ο μη Εβραίος, είναι σαν το σκυλί. Ναι, η γραφή λέει να τιμούμε το σκύλο περισσότερο από το μη Εβραίο. Ταλμούτ, Ερέγκετ, Ρέσλι, Έρον, 22-30. Πες μου, μπορώ να σε διαβάζω 7 χρόνια. Πες μου τι θέλεις να μάθεις, κορίτσι μου. Αυτά είναι τρελά τώρα. Αυτά ακριβώς τα θέλω να τα έχω στοιχεία, γιατί εγώ από αύριο θα βομβαρδίζω, θα βομβαρδίζω τον κόσμο. Η σεξουαλική επαφή μεταξύ των μη Εβραίων είναι όπως η συνουσία των ζώων. Ταλμούτ. Επιτρέπεται η θανάτωση ενός μη Εβραίου. Ταλμούτ. Σερχέντ, Ιρκαρίμ, 3-25 γάμο το σπίτι μου. Μα είναι δυνατόν αυτά τα ζώα να ζουν ανάμεσά μας και να βγάζουμε και νόμους και να είμαστε σκυλιά. Και να σου λέω τον Παντρέο στη Βουλή ότι αν κάνουμε DNA δεν υπάρχει Έλληνας εδώ μέσα. Mm. Και να συνεχίζουμε τώρα να μου λες τι φταίει και αν θα πάμε για απελευθέρωση και πώς θα απελευθερωθούμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται όχι. Έτσι. Και να έχεις τώρα τόσες στοές, τόσες αυτά, τόσες διαδικασίες μέσα στην Ελλάδα και να κάθεται όλος να μου λέει εγώ ξέρεις έχω τον Άγιο Αντώνη. Κράτα τον Άγιο Αντώνη, ρε, πάμε για απελευθέρωση με τα ζώα να τελειώνουμε. Διάβασε να δεις τι είναι εδώ μέσα. Όλο αυτό το Εβραίο είναι σε εκκλησίες μου τώρα και στις θέσεις σκυριά. Μασόνι, πατησόνι και όλα αυτά τα γελία. Και καθόμαστε τώρα και συζητάμε για απελευθέρωση και πώς θα απελευθερωθούμε. Και γιατί κάνει έτσι ο ανακριτής ο εισαγγελέας, γιατί τον έβαλε εκεί. Ο Ραγίνας τον έβαλε. Όμως δεν είσαι μασόνος, δεν γίνεσαι δικαστής. Ή εισαγγελέας. Δεν πας στρατηγός, δεν γίνεσαι με τίποτα. Και άμα ξεφύγει κανένας, τον διώχνουμε. Δεν μπαίνει σε καμιά θέση. Είναι οργανωμένο κλαμπ και πρέπει να διαλυθεί για το καλό της χώρας μας. Διαφορετικά διαλύονται τα πάντα. Και αυτοί θα διαλυθούν βέβαια έτσι. Δικά μας παιδιά πήγανε σε όλες αυτές τις έφτες. Δεν το καταλαβαίνετε τώρα. Αυτό διαλύονται και αυτοί. Γιατί αυτό το σύστημα δεν βλέπει κανέναν. Τρώει και τους δικούς του. Και τρώει πρώτα τους δικούς του. Μάλιστα, μάλιστα. Αν λοιπόν πήρατε, αν πήρατε μία γεύση από αυτό, τότε μπορείτε να καταλάβετε. Και τι με κυνηγάει, εγώ δεν κυνηγάω κανέναν. Αυτοί πήραν τα δικαιώματα και είπαν αυτό που ήταν ότι εμείς είμαστε όλα αυτά. Mm. Αυτοί τα λένε. Εγώ σας διάβασα δικά τους και μπορώ να σας διαβάσω και άλλες γραφές. Αλλά μπορείτε να δείτε και τους νόμους που βγάζουν για μένα. Σε μια πολιτεία που δεν τη θεωρούν δικιά μου. Δεν τη θεωρούν τη δικιά τους. Είναι ξένοι από αυτούς και θα τους διαλύσουν. Διαλύουν την οικονομία με χιλιάδες νόμους, διαλύουν τα νοικοκυριά, τα σπίτια, τα πάντα. Εκπορνεύσαν τα πάντα. Εσείς βλέπετε να υπάρχει κάτι εκεί έξω που να θέλουν αυτά τα υπαρθροπίδια σύμφωνα για την κοινωνία μας τίποτα. Ναι, α ναι, να μου το πείτε. Να κάνω πίσω εγώ. Γιατί εσείς θα απολαύσετε αυτή την κοινωνία και τουλάχιστον αυτόν τον πολιτισμό που παράγουν αυτά τα ζωάδια. Δεν παρατηρώ καμιά ιδιαίτερη κίνηση ούτε στην παιδεία, σε τίποτε. Όχι, όλα να είναι αρρωστημένα αυτή τη στιγμή. Όλα είναι αρρωστημένα. Μα όλα αυτά τα κείμενα είναι μια σάπια γνώση εκεί έξω, συνεχόμενη, η οποία διονύζεται συνεχώς. Και ο καθένας διαβάζει τη γελιότητα του άλλου και αναπαράγει με δικά του λόγια την προηγούμενη σάπια γελιότητα του προηγούμενου. Και επειδή του έχουν πει ότι αυτός είναι κάποιος απαΐοντας, αυτά πρέπει να σταματήσουν. Δεν μας νοιάζει ποιος είσαι. Απέδειξε μας αυτά που λες και είσαι αυτός που πρέπει να είσαι μαζί μας. Δεν μας αποδείξε αυτά. Είσαι στα καλάθια, στο καλάθο των αχρήστων και δεν θέλουμε ούτε να σε ξέρουμε, ούτε να μπορούμε να διδάξει. Εγώ είπα σε γύρω πολιτεία, θα καλέσω όλους τους συγγραφείς να αποδείξουν τις γελιότητες που λένε. Και αν δεν τις αποδείξουν, θα έχουν ποινική δίωξη. Μάλιστα. Ακούσατε. Ναι, ναι. Δεν ξέρω σε τι στάδιο έχουμε μείνει και δεν ξέρω πώς ακούγατε, γιατί εγώ σχεδόν μίλαγα στο καλώδιο. άρα δεν ξέρω μέχρι που έχετε ακούσει. Πάντως αυτό που έχω να πω είναι ότι κάθε ψέμα έχει μια στοιχειώδη αλήθεια μέσα μικρή, η οποία πρέπει να κάθεται μακριά από την αλήθεια το ψέμα για να επιβιώσει. Άρα λοιπόν έχει θεμελιώδη αρχή και έδωσα και ένα παράδειγμα. Όπως για παράδειγμα, αγαπητέ, με ρωτάς, είδες τη δίκη, σου απαντάω, ναι, είδα τη δίκη, και με ρωτάς, πού πήγε, και σου δείχνω στην αντίθετη κατεύθυνση. Αυτόματα η αλήθεια είναι ότι είδα τη δίκη. Το ψέμα είναι ότι σου έδωσα στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου όταν θα πας στην αντίθετη κατεύθυνση δεν θα τη βρεις ποτέ. Έτσι πρέπει να καταλάβετε την αλήθεια με το ψέμα. Που σημαίνει όταν το ψέμα με την αλήθεια συναντηθεί, το ψέμα απλά δεν υπάρχει. Γι' αυτό και πάντα θα κρατείτε μακριά. Και θα πολεμάει το ψέμα να μην πάει ποτέ κοντά στην αλήθεια, γιατί τότε απλά δεν θα υπάρχει και θα διαλυθεί. Όπως και συμβαίνει και σήμερα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχουμε τόσες αποδεικτικές διαδικασίες και κρατάνε τον κόσμο με ΜΜΕ, με ψεύδι, με γελιότητα, με αντινόηση, μακριά από την αλήθεια του. Τι θα κερδίσουν? Να παραμείνουν
στη γελία δυναστεία ως καθεστώς το ψεύδο τους. Και φυσικά άνθρωποι που ακολουθούν αυτή την πρακτική είναι ως κουμπιά που δεν έχουν ελεύθερη βούληση, γιατί φοβούνται να μην απολυθούν, να μην διωχθούν, να μην πάρουν ένα ψωρο μισθό. Και για τη γελιότητά τους συνεχίζουν την προδοσία. Κάποια στιγμή θα βρουν τη δύναμη όλοι αυτοί οι μηχανισμοί να βγάλουν όλες τις αλήθειες στον αέρα και να στείλουν στο διάλογο όλα αυτά τα καθεστώς για να ζήσουμε ως άνθρωποι. Αλλιώς δεν μπορούμε να ζήσουμε. Εγώ δηλώνω ότι σε αυτόν τον πλανήτη, με αυτή τη γελιότητα, με αυτή τη δυναστεία, δεν μπορώ να ζήσω ως άνθρωπος. Και εγώ ζω, δεν μπορώ να ζήσω. Ναι. Άρα θα πολεμήσω μέχρι το τέλος και θα νικήσω μαζί με εσάς που δεν λέτε τα ίδια. Ναι. Εγώ έχω μια ανησυχία πάντα. Πώς μπορούμε, υπάρχουν τρόποι να καλλιεργήσουμε αυτό το αίσθημα της ενότητας που πρέπει να κάνουμε μεγάλη αποτοξίνωση από τον εγωισμό μας που μάθαμε τα τελευταία χρόνια, τέλος πάνω. Με ποιους τρόπους μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί μόνο όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε και κάτι. Αυτή τη διαίρεση την έχουν παλέψει και να την πετύχουν πάρα πολλά χρόνια. Εγώ όχι θα συμφωνήσω, είναι η δημιουργία μας έτσι. Έτσι ώστε εκεί αποδεικνύεται και η μεγάλη τεράστια αξία της αρμονίας. Μα η αρμονία είναι να αντιληφθείτε όλοι ότι είστε διαφορετικοί και κανένας δεν μπορεί να είναι ίδιος με τον άλλον, αλλά μπορούμε να είμαστε ίσοι, ταυτόσιμοι στη βάση της δομής μας. Αν δείτε ένα άγαλμα, αν πάτε σε ένα άγαλμα ελληνικό που είναι τέλειο και το μετρήσετε, θα δείτε ότι μία γάμπα με την άλλη είναι διαφορετική. Το ένα χέρι με το άλλο είναι διαφορετικό. Σε όλα μας το κορμί όλα είναι διαφορετικά. Εννοώ ότι έχουν διαφορά. Δηλαδή, αν δείτε την περίμετρο της γάμπας σας της μία με τη γάμπα σας την άλλη, έχει μια διαφορά μικρή. Τα πάντα επάνω σας είναι διαφορετικά από το αριστερό στο δεξί. Που σημαίνει, αυτό είναι η αρμονία. Η αρμονία είναι τα αντίθετα, τα αντίστροφα σε εύρυθμη εφαρμογή και λειτουργία. Εκεί είναι η μεγάλη αλχημία της δημιουργίας. Άρα, κανένας είναι τόσο απόλυτη δημιουργία ότι ο καθένας είναι μοναδικός. Άρα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε ταυτόσιμοι με όλους. Είμαστε ταυτόσιμοι στη βάση της δημιουργίας μας. Όχι στη δημιουργία που βιώνουμε, γιατί είμαστε διαφορετικοί. Άρα αυτό πρέπει να το δεχτούμε. Και φυσικά όλα αυτά τα κύτταρα είναι τόσο διαφορετικά που πρέπει να είναι, γιατί αλλιώς έχουμε ρομποτάκια, έχουμε μια κλωνοποίηση, αν το θέλετε, μια υβριδιακή κατασκευή, κάτι που εμείς στη δημιουργία μας δεν έχουμε. Με αποτέλεσμα, η ένωση θα γίνει στη βάση του ατόμου. Που σημαίνει το άτομο. Δεν είναι ένα. Το άτομο είναι το όλο. Ο κόσμος είναι άτομο. Άρα όταν διασπάμε το άτομο, εκεί μέσα ανοίγεται ένας άλλος κόσμος με πυρήνες και με ηλεκτρόνια, πρωτόνια, νετρόνια. Που σημαίνει το άτομο. Δεν είναι η μονάδα. Είναι η μονάδα του όλου. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν διαβάσετε τον κόσμο, αν διαβάσετε τον κόσμο των 600 που γράφτηκε και θα ανακοινωθεί, είναι χειρόγραφος τώρα, αλλά χτίζεται, άμα το θέλετε, ηλεκτρονικά και θα ανεβεί. Θα αρχίσετε να καταλάβετε ότι σε 12 μέρη, μα και το ίδιο σου το σώμα, γιατί σώμα σημαίνει πολλά πράγματα μαζί. Δηλαδή το σαρκείο είναι ένα κομμάτι αυτό που βλέπεις. Όμως το σαρκείο φιλοξενεί τα σώματα και τα 12. Και σε αυτή τη βάση δεδομένων πρέπει να αντιληφθείς ότι ήδη είσαι τμήματα μιας ολότητας 12. Πώς γίνεται να ακυρώνεις όλα σου τα άλλα τμήματα του σώματος? Και θα πρέπει να καταλάβεις μέσα αν διαβάσεις και μπεις στην αναζήτησή σου, θα αντιληφθείς ότι η μονάδα άνθρωπος είναι ένας. Δηλαδή τα κύτταρα άνθρωποι, γι' αυτό λέω δεν μπορεί να είσαι φιλάνθρωπος. Γιατί φίλος του ανθρώπου, της μονάδας του ανθρώπου, είναι μόνο ο δημιουργός. Εμείς είμαστε φίλοι του Πέτρου, του Κώστα, της Βίκης, του Παναγιώτη. Όχι του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ως μονάδα είναι ένα. Όλα τα δημιουργήματα ανθρώπινα είναι ένα, ως μονάδα του όλου. Έτσι, βλέπουμε ένα υπερσυνείδητο το οποίο δεν λειτουργεί και μας μάθανε σε μια ατομικότητα. Διαιρέσαν τα πάντα. Διαιρέσαν τον Άρη με τη Θήλη. Αν θυμάστε, από σχολείο εγώ το θυμάμαι, το κακό αριστερό μέρος, το καλό δεξί. Μα τον Άρη, τι διαφορά έχει το αριστερό με το καλό? Ο καλός άνος κόσμος, ο κακός κάτω κόσμος. Αυτά είναι καθαρά των γελίων δογμάτων, των υπανθρώπων. Σου διαιρέσαν το κορμί. Το κακό το χέρι είναι αυτό, σου τσάκιζε το δάκρυο το χέρι και το παιδάκι έγραφε με το αριστερό. Αυτό δεν βολεύε. Που στην πραγματική βάση λειτουργίας του εγκεφάλου μας γράφουμε και με τα δύο χέρια. Και όπως απέδειξα στη μέαδρο εθερική γραφή που ανέλησα, γράφεις αριστερά και δεξιά και γράφεις με τα δύο χέρια. Ένας προοδευτικός, ένας ανελισσόμενος άνθρωπος σε ένα σύνολο να μπορεί να γράψει εθερική και δει μέαδρο που είναι από κάτω προς τα πάνω, γιατί γραφή ανελίσσεται, δεν κατελίσσεται, γράφει και με τα δύο χέρια.
Δηλαδή δεξιά το γράφει με το δεξί και αριστερά με το αριστερό. Και από, έχουμε δύο και από κάτω προς τα πάνω. Σωστά. Ναι. Όχι ότι δεν υπάρχει και γραφή από πάνω προς τα κάτω, αλλά όταν θες να δείξεις κάποια πράγματα. Δηλαδή η γραφή, ο τρόπος της γραφής σου και το πώς στείνεις το κείμενο στο χώρο σου έχει να κάνει πού απευθύνεσαι. Mm-hmm. Όταν απευθύνεσαι σε ένα αλληλεκτικό σύστημα ή θες να γράψεις ή να καταγράψεις, να αναγράψεις κάτι, το κάνεις με ανέλυξη, που σημαίνει ότι γράφεις ένα κείμενο ελάχιστο. Και τώρα όμως θες να δείξεις την κατάπτωση του ανθρώπου, τη γράφεις ανάπεδα. Από πάνω προς τα κάτω. Ναι. Μπράβο. Mm. Έχει στυλ η γραφή και πώς τα γράφεται και βεβαίως τα σύμβολά μας, όπως τα έχω αναλύσει, όπως τα έχω θέσει, όπως τα έχω αποδείξει, γιατί δεν τα έβαλα. Γιατί εγώ δεν είπα ότι, ελάτε να σας πω, ανακάλυψα. Εγώ δεν ανακάλυψα τίποτα. Σας δηλώνω σε όλους σας εκεί έξω ότι όλα αυτά είναι δικά σας. Δεν είναι δικά μου. Αυτά τα έχετε μέσα σας και απλά σας τα θυμίζω. Το ότι δεν θυμάστε δεν σημαίνει δεν τα ξέρετε. Αλλά σας τα θυμίζω. Δεν είναι ότι σας μαθαίνω κάτι. Τα ξέρετε. Ναι. Γι' αυτό και κάθε τι που βλέπετε το αντιλαμβάνεστε. Και είναι με χιλιάδες αποδείξεις συνεχόμενης ροής. Όπου το ένα σου επαληθεύει το άλλο. Μάλιστα, μάλιστα. Αρτέμη, θα ήθελα λίγο να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις ακόμα περί τον πολιτικό φορέα. Έτσι, γιατί ξέρουμε αυτή τη στιγμή η κατάσταση, όπως το ανέφερες και εσύ, είναι αειδιαστική που επικρατεί αυτή τη στιγμή πάνω στον κόσμο και ιδίως στην Ελλάδα. Ο πολιτικός φορέας, εσύ κατεβαίνεις στις εκλογές. Έτσι δεν είναι? Οι Έλληνες υποψήφοι θα πάρουν τη χώρα στα χέρια τους και αυτή τη στιγμή γι' αυτό και καλούμε όλους τους Έλληνες. Και όποιος πρέπει, ειδικά οι άξιοι, όσοι νιώθουν άξιοι, θα πρέπει να περάσουν από τις διαδικασίες του δημόσιου βίου, γιατί θα μπορούν να μιλήσουν δημόσια. Θα πρέπει να μιλάνε από εδώ και πέρα με τόλμη, χωρίς άλλα. Δεν σημαίνει επειδή μιλάς, λες και τα πρέπει. Θα πρέπει να κατευθύνουν το λόγο τους με τόλμη και να εμπλέψουν όλους τους συνελληνές τους. Γιατί η Ελλάδα, έχω πει, ανήκει στους Έλληνες. Δεν είναι τώρα μισή ώρα. Αυτό που κάνω είναι όλο των Ελλήνων. Το ότι πρωτοστατώ, τίποτα παραπάνω. Η δυνατότητα και η δυναμική είναι των ίδιων των ανθρώπων. Που αυτές είναι οι κοινωνίες μας και οι πολιτείες μας. Ξέρετε, η δημιουργία, η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι η δύναμη κράτεως, η κρατέα των δημιουργημάτων. Πρώτα πρέπει να εγκαθιδρύσουμε τη δημοκρατία μας για να χτίσουμε μετά πολιτείες. Πολιτεία είναι ο πολίτης. Δηλαδή ο πλήτης. Άρα πρέπει να υπάρχει δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι η δύναμη των ίδιων ομόφωνων δημιουργημάτων. Άρα αυτή είναι η δημοκρατία. Κρατήν των δημιουργημάτων. Άσχετα που το λένε Δήμο. Ναι, ο Δήμος τι είναι, τα δημιουργήματα. Και μετά να χτίσουμε τις πόλεις μας. Που σήμερα δεν είναι πόλεις. Είναι μπουρδέλα, εβραϊκά, όπως τα σόλυμα και χειρότερα. Θέλω να ξέρετε, ιδιαίτερα τώρα με τις πρέσπες, γιατί φύγανε από το ένα θέμα στο άλλο. Έχω να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Γιατί να συζητήσω για τις πρέσπες και για την κάθε γελία συμφωνία που ο κάθε μασόνος, ο κάθε Εβραίος, ο κάθε υπάνθρωπος που πέρασε από την πολιτική ζωή του τόπου ή από αξιωματική θέση υπόγραψε και έβαλε μια γελία τσίφρα για ένα έθνος όπως το δικό μου και για τα πνευματικά μου δικαιώματα. Οπότε αυτό το αφήνω στην άκρη, αν και έχω πει ότι έχω κάνει πολλές μηνύσεις σε σκάτης προδοσίας που στις μέρες της Ελλήνων Πολιτείας τα παιδιά αυτά που είναι εκεί που είναι τώρα που εκτελούν εντολές θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια όλοι νομίζουν ότι έχουν πλάτες και ότι είναι ισχυροί. Τους λέω ότι δεν έχουν τίποτα. Στο τέλος ήταν αλλιώς. Θα είναι μια μέρα που θα γυρίσουν όλα τούμπα και δεν θα έχει κανένα πλάτη. Και στην πλάτη του. Αλλά και στο αυτή του κοντά θα είμαι μόνο εγώ. Και τότε θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι ότι απορρέουν πολλά τεράστια πλανητικά και σε όλα τα κράτη που σήμερα τα έχουν κάνει κόμματα και έχουν δώσει ταμπέλες δικές τους κράτη, τα οποία δεν είναι κράτη, αλλά ούτε χώρες, αλλά είναι ιδιωτικές εταιρείες όπως είναι το στήσιμο του παγκόσμιου συστήματος όπως έχω πει του UCC. Όμως δεν μπορεί κάποιος που μένει σε ένα γεωγραφικό διαμέρισμα να έρχεται και να μου λέει γεια σας, εγώ είμαι Σκοπιανός, αλλά εγώ έχω έθνος. Θα πρέπει να μου αποδείξει τη γραμμή του αίματος του, θα πρέπει να μου δείξει την ιστορία του. Όταν σκάβουμε λοιπόν σε αυτό το γεωγραφικό διαμέρισμα σε όλα τα Βαλκάνια, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, που σήμερα τη λένε Ιταλία, στη Ρουμανία, στην Πολωνία, στη Ρωσία, στην Τουρκία, στην Ιορδανία, στο Ισραήλ, μωρέ. Κάτω από το ναό του Σολομώντα είναι ο ναός του πατέρα μου Δία. Και έχω θυμώσει πολύ. Και όταν βρήκανε το ναό, τον τάφο του
του Ηρώδη, ναι. Που Ηρώδη είναι Σικελός, Έλληνας, και μου λένε τώρα ότι είναι Ισραηλίτης. Έχουμε πολλά γέλια. Εγώ λέω ένα πράγμα. Από τη στιγμή που τα ίχνη μου είναι παντού στον χώρο που σκάβουν, θα πρέπει να βρουν ένα μέρος να βρουν εβραϊκά. Και εβραϊκά, όχι νεότερης ιστορίας, της αρχαίας μεγάλης ιστορίας που λένε. Θα πρέπει να βρουν βουλγάρικα. Θα πρέπει να βρουν σκοπιανά. Ή σλάβικα, που δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να βρουν μια γλώσσα, όχι χτισμένη από τη δικιά μου, όπως έχω αποδείξει. Άρα, τη στιγμή που έχεις αποδείξεις και έχεις ένα θεσμικό μεγάλο τεράστιο κομμάτι στα χέρια σου, ο πλανήτης θα αναγνωρίσει. Σήμερα, με όλη αυτή την οχλαγωγία και τη γελιότητα που συμβαίνουν οι αλλογενείς, δεν έχεις καμία εξωτερική πολιτική και δεν προσφέρεις, αλλά και δεν προκαλείς με τις αποδείξεις σου. Όπου και να σκάψουν, ό,τι και να βρούνε θα είναι ελληνικά. Στην Κίνα, ελληνικά βρίσκουν. Δεν θα μιλήσει για τη μετέπειτα ιστορία που φτιάχνουν αυτή τα ιδεογράμματα. Πάμε πιο παλιά, γιατί σκάμουν στην Κίνα και θάβουν δικά μου αρχεία και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Να πάμε μέχρι την Ιαπωνία που τη λένε Άνω Ιωνία και που το νησί λέγεται Ένος. Από πού να πάμε. Με τοπονύμια σε όλο τον πλανήτη που είναι δικά μου και τελικά η Τουρκία 135.000 τοπονύμια τα έχει αλλάξει ενώ είναι ξεξένη γη επάνω. Με χιλιάδες γελίες συμφωνίες. Οπότε γιατί να μιλήσουμε. Υπάρχουν τόσες χιλιάδες αποδείξεις που οπουδήποτε στον πλανήτη και στις χώρες που μιλάνε σήμερα για πνευματικά δικαιώματα, όταν βρίσκεις ελληνικό, δεν μπορούμε να μας πάρει κάτι κάποιος που δεν είναι δικό του και είναι δικό μου. Ήδη είναι σε ξένη γη. Ήδη είναι πάνω σε ξένη γη. Δεν το αντιλαμβάνεστε. Το ότι δεν έχεις καμιά πολιτική και αυτοί δεν έχουν κανένα σεβασμό σε σένα και σε βρίζουν σε όλο τον πλανήτη, σαν ψωροέλληνα και ψωροκόσμινα την Ελλάδα μου. Ένα τέτοιο τεράστιο πολιτισμό με όλα τα πνευματικά δικαιώματα από τον μεγάλο Αλεξάνδρο από τη Ρώμη που έχουν φτιάξει τη στρίπη Ρώμη στην Νέα Υόρκη που απορρέουν όλα αυτά τα δικαιώματα και όσο ο πλανήτης είναι χτισμένος πάνω στις δικές του τις δομές σε έναν πλανήτη των Ελλάνιων προγόνων θεών δημιουργών μου και κάνουν πλάκα όλα αυτά τα ζώα και τα υβρίδια και τους επιτρέπουμε εμείς, από εκεί και πέρα είναι θέμα βούλησή σου. Εάν αλλάξει η βούλησή σου και αντιληφθείς την πραγματικότητα, τότε μόνο θα πρέπει να ενωθείς. Να καταλάβεις ποιος είσαι, να σταματήσεις τη διαίρεση και όλος ο πλανήτης θα γονατίσει την αλήθεια. Διαφορετικά θα έχουμε άλλες εκπλήξεις. Αλλά ας δούμε τη βούληση των ανθρώπων, τι θέλουν. Γιατί δεν τη δείχνουν οι άνθρωποι τη βούλησή τους. Παραθυμάνε σκλαβωμένοι στη λύθη συνεχόμενα. Ακόμα και η ένωσή τους είναι η δικιά τους βούληση της απελευθέρωσης και να πάρουν τον πλούτο, την ισχύ, τη δύναμή τους στα χέρια τους. Ας το κάνουν. Εμείς είμαστε εδώ, η Λεωφόρος Ελλήνων Συνέλευση είναι εδώ, έχει ανοιχτεί για όλους τους ανθρώπους, δεν ξεχωρίζει κανέναν. Εμείς δεν λέμε αν ήσουν να μας ονοστήσουμε, αλλά άσε τι ήσουν αδερφέ, ήσουν τι ήσουν. Εμείς θα πω ότι έχουμε κι άλλο γενείς με την έννοια αυτή. Αλλά όμως yes. Λοιπόν, επιστροφή πάλι και έχουμε πάρει γραμμή. Είναι φοβερό, είναι η τρίτη φορά τώρα κατά σειρά. Τέταρτη. Δεν τις μετράω πλέον. Γι' αυτό θα πάμε στο τελευταίο μας ερώτημα. Γιατί σε έχουμε κρατήσει και πολλή ώρα στη γραμμή. Λοιπόν, θα σου θέσω το εξής ερώτημα, Αρτέμι. Αυτό το ερώτημα το κάνω σε όλους που κατεβαίνουν στην κάλπη. Και επειδή και εσύ ο πολιτικός φορέας κατεβαίνει στις κάλπες στις επόμενες εκλογές, υποσχέσεις που κάνει ο πολιτικός φορέας εσύ για όλα αυτά που θέλει να κάνει, πώς θα τα κάνει και αν υπάρχουν αποδείξεις ότι θα μπορέσει να τα κάνει, αυτό το ρωτάω γιατί μας έχουν φλωμώσει τις τελευταίες δεκαετίες με τα θα τους τα άλλα κόμματα και όποτε εκλέγονται κάνουν κουλουτούμπες, όπως ο Τσίπρας τώρα, όπως ο Παπαδρέος που έλεγε υπάρχουν τα λεφτά και μετά έλεγε πού είναι τα λεφτά. Με ποιες αποδείξεις θα κάνει τις αλλαγές ο εσύ και ποιες αλλαγές θα κάνει, τι θα γίνει αν γίνει κυβέρνηση αύριο. Ας τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Καταρχάς καλά το λέτε, βέβαια μου θέσατε ένα ερώτημα με τι υποσχέσεις. Άδερφε, με υπόσχεσεις δεν κάνεις πολιτική. Με υπόσχεσεις και με πίστες και με πιστεύω και με γελιότητες έφτασες μέχρι εδώ. Αυτά στην ΕΣΥ τελειώνουν, δεν έχουν. Η Ελλήνων Συνέλευση και εγώ προσωπικά έχουμε καταθέσει και στον Άριο Πάγο αλλά και παντού τις προγραμματικές μας δηλώσεις και δεσμευόμαστε υπογράφοντάς τες ότι αυτά θα κάνουμε. Κάτι που δεν έχει κάνει κανένα κόμμα, κανένας φορέας γιατί δεν υπάρχει. Βέβαια η Ελλήνων Συνέλευση είναι μια ανθρωποκεντρική, πραγματικά σκληροπυρηνική, αληθινή, απόλυτη, τεράστια κίνηση του Έλληνα ανθρώπου. Και το αποδεικνύω αυτό γιατί έχω
λόγου γνώσεως τη λέω και δεν φοβάμαι τον λόγο μου και την αλήθεια που λέω. Αυτά που σας διάβασα μπορεί να πειράξανε και να πικράνανε από τη μάνα μου που είναι στην εκκλησία κάθε Παρασκευή πάγει παιδιά, από κάθε γιαγιά, από κάθε ανθρώπους που ζουν με τους μοναστηριακούς τουρισμούς και αν το θέλετε δεν με πειράζει καθόλου, αλλά η αλήθεια είναι απόλυτη και δεν μπορώ να κάνω καμία έκπτωση σε καμία αλήθεια. Διαφορετικά σε αυτή την περίπτωση θα ήμουν έκπτωτος όπως και οι αποστάτες και δεν θα ήμουν αυτό που είμαι. Άρα εγώ δεν μπορώ να κάνω καμία έκπτωση. Ούτε μπορώ αυτό που κάνουμε τα άλλα κόμματα αλλά και τα άλλα μορφώματα. Έχουμε δει κινήσεις εκεί έξω ανθρώπων οι οποίοι είτε εμένα δεν θα με δείτε ποτέ να πάω με τον Ιερώνυμο να χτυπήσω τα χέρια, να πετάξω περιστέρια για να πάρω ψήφους. Δεν χρειάζομαι ψήφους εγώ, χρειάζονται οι ίδιοι Έλληνες να πάρουν την Ελλάδα, την πατρίδα στα χέρια τους. Άρα, πολλοί εκεί έξω λοιπόν παραμυθιάζουν τον κόσμο με χιλιάδες μυθεύματα. Έχουμε τώρα πολλά κόμματα που βγαίνουν και λένε θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, Ελλάδα, παιδιά, εμείς οι χριστιανοί. Το κάνει ένας πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Ένα άλλο παιδί που ήταν και βουλευτής αποτυχημένος. Όλα τα αποτυχημένα τα σκήνυμα να τα βλέπεις. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα δημιουργήθηκε αφού είναι όλα αποτυχημένα, προσπαθήσαν να δημιουργήσουν ένα φορέα κι αυτοί. Γιατί παλιά που ήμουν εγώ και έλεγα φορέα, μου λέγανε τι είναι αυτό. Δεν ξέρουμε τι είναι φορέα. Κόμμα έχετε. Τα ζωντόβολα, τόσα ξέραμε. Τέλος πάντων, έφτασε η εποχή λοιπόν, τα οποία τώρα φτιάξαν και φορείς τώρα. Ναι, φορείς. Όπου είδαμε τον έναν, το είπαν και πολιτικό φορέα, με 500 υπογραφές έγινε αυτό. Δεν έχει καμία αξία. Την αλλαγή. Φωτοστατή φόφη γεννήματα και πήγαν σε ένα στάδιο όπου όλο μαζί ήταν 1000 άτομα, 1500 άτομα, τα μισά ήταν μεθυσμένα και πήγαν και παρουσιάσαν αυτό το μικρό κομματάκι όλα τα κόμματα. Πήγαινε η Δημοκρατία, πήγε το Πασόκ, πήγαν το ποτάμι, πήγαν όλοι. Και τελικά δεν κάναν τίποτα και ούτε θα κάνουν. Έχουν τελειώσει και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να ξαναπιστέψει. Και ούτε να πιαστεί μέσα από το δόγμα του ή την ομάδα του. Άκου αγαπητοί, άσε την ομάδα σου στην άκρη. Άσε το δόγμα σου στην άκρη, άσε το κόμμα σου στην άκρη. Από αυτά πήγαμε στο διάλογο και διαλυθήκαμε. Τώρα πάμε για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα η Αιγύρω Συνέλευση έχει ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο που έχουν εγκριθεί και 49.000 έργα στην Παγκόσμια Τράπεζα και περιμένουν να πάρει τη διακυβέρνηση η Αιγύρω Συνέλευση με τους Έλληνες για να εκτελέσουν αυτά τα 49.000 έργα τα οποία είναι ήδη με χρήματα έτοιμα, πιστοποιημένα και περιμένουν μόνο την εντολή και διαταγή, η οποία δεν θα δοθεί ποτέ από αυτές τις μαριονέτες. Άρα, το ότι έχουμε 400 γραφεία, εμένα προσωπικά δεν μου φτάνει, αν και τα 400 γραφεία είναι 10 φορές παραπάνω από οποιοδήποτε μεγάλο κόμμα. Δηλαδή, 54 έχει το ΣΥΡΙΖΑ, 50 έχει η Νέα Δημοκρατία, άντε μην ανήσυχα από αυτά τα περιουσιακά που ανοίγουν και γύφτη για να πουλάνε κομφετί και χριστουγεννιάτικα που τα ανοίγουν μόνο για τις προεκλογικές εκστρατείες τους, μέχρι εκεί. Εμείς είμαστε θεσμός, είμαστε στερεωμένοι κάτω με βάσεις, με 400 αφημί, 400 οργανισμούς, θα τους κάνω 1000 όπως έχω πει και δεν θα ακουγείται στην Ελλάδα τίποτα. Και δεν θα ακουμπήσει κανένα σε αυτή την πανίερη χώρα, τη μητέρα των μητέρων. Αυτός είναι ο σχεδιασμός και θα το πάμε στο τέλος. Ό,τι θέλετε κάντε. Θα φτάσει μέχρι το τέλος. Ό,τι ξέρατε, ξέρατε, ό,τι κάνατε, κάνατε. Επιστρέψτε στη βάση. Τέλος. Άρα, είναι πιστοποιημένα και τα έργα, είναι πιστοποιημένος και ο πλούτος. Είναι πιστοποιημένα και το αξιακό από πού θα προκύψει και πώς θα επέλθηκε η εγκαθίδρυση της Ελλήνων Πολιτείας και της πραγματικής Ελλάνιας Δημοκρατίας. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Η επόμενη μέρα είναι να βάλουμε ένα τεράστιο χ. Στο εξωτερικό χρέος και τέλος ο δυνάστης. Τέλος οι ιδιωτικές τράπεζες. Καταρχάς, όλες οι τράπεζες χρωστάνε του δημοσίου, που σημαίνει το δημόσιο είμαι εγώ. Άρα, αφού εγώ είμαι το δημόσιο, μου χρωστάνε οι τράπεζες. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος όλος ότι το δημόσιο είμαστε εμείς οι πολίτες. Και όταν μου χρωστάει το δημόσιο, όπως έχω πει, ουσιαστικά μου χρωστάει ο εαυτός μου. Να χρωστάω στο δημόσιο, χρωστάω στον εαυτό μου. Άρα λοιπόν οι τράπεζες με τόσο ζημιά που έχουν κάνει, όλα αυτά τα ευρεόπεδα εκεί μέσα και τα σιωνόπεδα και τα μασονόσπορα που έχουν διαλύσει και κάνουν πλάκα και βγάζουν σαν και καλά δοδεία τύπου και έχουν καταδυναστεύσει τον Έλληνα πολίτη μου και την ειρή μου χώρα, εγώ παιδιά θα τα λυσάξω. Το πρώτο πράγμα που θα τσακίσω όλες τις αγορές τους και όλες αυτές τις γελίες συμφωνίες τους των τραπεζών, θα κρατικοποιήσω τις τράπεζες, το λέω ευθέως. Εφόσον οι τράπεζες χρωστάνε στο δημόσιο, δηλαδή σε μένα που είμαι κράτος, και κράτος είμαστε εμείς οι άνθρωποι, γιατί αυτή είναι η δύναμή μου, δηλαδή η δύναμη των δημιουργημάτων είναι το κράτος και αυτή η δημοκρατία μας, τους λέω ότι θα κρατικοποιήσω τις τράπεζες. Και όταν τις κρατικοποιήσω, θα τις ελέγξω μέχρι εκεί που δεν φαντάζονται, μέχρι εκεί που δεν πάει φως. Και τότε θα έχουν να κάνουν μαζί μου, με ένα ολόκληρο κράτος, που το κράτος είναι όλοι οι άνθρωποι, όλο το Ελλάνιο έθνος. Τότε θα καταλάβουν τι κάνανε, αλλά και τι τεράστια δύναμη έχω.
θα τις κρατικοποιήσουν, θα τις εξαγιάνουν και θα τις βγάλουν στην αγορά, όπως πρέπει. Όχι να κλέβουν όλα τα ζωντόβολα εκεί μέσα και να κάνουν πλάκα και να βγάζουν και δελτία τύπου. Ωστόσο όμως, ο χρόνος δεν είναι πάρα πολύ μέχρι τις εκλογές, ο χρόνος είναι λίγος, θα πρέπει να σε στρατευτούν πάρα πολλοί Έλληνες και στις εθνικές εκλογές και στις δημοτικές εκλογές, να ανοίξουν τα δικά τους γραφεία τα πολιτικά και σε μια τεράστια λεωφόρο, η οποία έχει πραγματικά πάρα πολύ πλούτο, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για φόρους. Θα βάλουμε ένα χ στο εξωτερικό χρέος και θα τελειώσουν οι δυνάστες. Θα βάλουμε ένα χ στο ιδιωτικό χρέος και θα πάμε από την αρχή. Άρα θα γίνει ένα στράτη σε μια τεράστια οικονομία της επόμενης μέρας. Η Ελλάδα με τα έργα που έχει ρυθμίσει μπροστά είναι για τουλάχιστον 150 χρόνια για να χτιστεί μια πραγματική χώρα με πραγματική μεγαλοπρέπεια, χωρίς να της φαίνεται κάθε κούνα κουβαλάκια να κατασκευάζει οτιδήποτε φθηνό. Δεν είναι αυτό το γένος μου. Το γένος μου έχει μεγαλοπρέπεια. Υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος που πρέπει να χαραχθεί και να γιωθεί στο χώρο της καθέδρας. Ελάτε να το κάνουμε. Θεωρώ και πρακτικά δεν πρέπει να δουλεύει κανένας Έλληνας, γιατί είναι θέμα δούλου. Οι Έλληνες εργάζονται με όλο τους το είναι. Αυτό που κάνω εγώ είναι μια εργασία και δεν μη φανταστείτε ότι είναι μια δουλειά για μένα. Είναι μια εργασία, μια αποστολή και το χαίρομαι ιδιαίτερα είτε είμαι στη φυλακή, ακόμα και αν δεν είμαι εδώ. Οπότε είμαι εθισμένος και ερωτευμένος με αυτόν τον τεράστιο πόλεμο και θέλω και εσείς να εκτιστείτε όλοι μαζί, να εμπνευστείτε σε μια μεγάλη απελευθέρωση και να ξαναπάρουμε τη θέση της δημιουργίας που μας αρμόζει. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Όλα τα άλλα είναι ρυθμισμένα και θα εκτελεστούν. Το πρώτο που πρέπει να εκτελεστεί θα είναι η ένωση των Ελλήνων ανθρώπων. Ελλήνων ανθρώπων, σας έχω πει Έλληνων ανθρώπων, είναι κάθε άνθρωπος. Μέχρι χτες, εντάξει, ήσουν δογματισμένος, ήσουν ακυνηγημένος, είχες τα σκαλώματά σου, τις κουμπαριές σου, τις μασονίες σου, να βρεις δουλειά, να κάνεις ό,τι θέλεις, να κάνεις όλες τις γελιότητες. Τώρα αυτό παίρνει ένα τέλος. Για μας η λεωφόρος είναι ανοιχτή. Δεχόμαστε τους πάντες. Δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε από πριν τίποτα. Εκτός και αν δούμε τις τάσεις ότι είναι αρνητική, επιθετική και ενδεχομένως προδοτική. Όμως θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και κάθε προδοσία για μας είναι μια αποκάλυψη της αλήθειας. Οπότε το αφήνουμε να εξελιχθεί. Ποτέ δεν μπορούμε να σε καταδικάσουμε, θα μας κλέψεις αν δεν μας κλέψεις. Άρα, έλα μέχρι το τέλος. Έχω πει ότι όλοι είναι εν δυνάμει πατριώτες και όλοι είναι εν δυνάμει προδότες. Σε αυτή τη ροή θα τρέξουν όλα. Οι επιλογές είναι δικές σας. Και οι επιλογές σας αυτή τη φορά θα καθορίσουν το βίο, τη ζωή και το μέλλον σας. Μέχρι τώρα οι επιλογές σας σας πήγαν στη λύθη και στην κατάπτωση. Είναι η ώρα να επιλέξετε το ορθό, το σωστό, το αληθινό. Μέσα από την πραγματική αποδεικτική διαδικασία και να αφήσετε όλα τα άλλα στη λύθη που είναι. Άρα, μη μου φέρεις τη λύθη μαζί, άσε τη λύθη εκεί που είναι και φύγε από τη λύθη και έλα στον πραγματικό χώρο και χρόνο να χτίσουμε, να εγκαθιδρύσουμε την Ελλήνων πολιτεία, την πραγματική Ελλάνια δημοκρατία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Τεράστια τιμή και σεβασμό σε όλους σας. Καταπληκτικοί ήσασταν στο ραδιοφωνό σας και ως δημοσιογράφοι. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να το μεταδώσετε συνεχόμενα ώστε να πάει το μήνυμα παντού. Πρέπει και να πάει. Έτσι. Θα μας δοθεί και στο τέλος θα μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε και άλλες εκπομπές. Όμως θέλω να ζήσω από όλους και να πω για μερικούς που μπορεί να τους πίκρανα. Ναι. Αλλά δεν είναι πίκρα η αλήθεια, δεν είναι πικρή. Είναι σαν να αγαπάς μια γυναίκα πάρα πολύ, τόσο πολύ που να θες να πεθάνεις και να αυτοκτονήσεις για αυτή και να μάθεις ότι αυτή η γυναίκα δεν είναι δικιά σου και την έχει ένας άλλος και ότι εσένα σε κοροϊδεύει. Τι θα πρέπει, να σε έχω στο ψέμα ότι αυτή είναι δικιά σου ή να σου πω την αλήθεια και να τραβήξεις τη ζωή σου. Θες να ζήσεις μια ψεύτικη ζωή ή να ζήσεις μια αληθινή με αυτά που πραγματικά υπάρχουν. Πες μου. Έτσι, την αληθινή φυσικά. Άρα δεν γίνεται, είναι μια προβάση τόσο αληθινή και απόλυτη. Δεν γίνεται τώρα να κάτσω σε τέτοιες μυθεύσεις και σε τέτοιες τεχνικές. Αυτές δεν ανήκουν σε εμάς. Άλλωστε έχω πει και οι νόμοι μας. Λοιπόν. Όλα τα καλά είναι πέντε. Όλα τα καλά είναι πέντε, όντως εδώ πέρα. Πέντε φορά. Παιδιά, πραγματικά μην εκπλήσεστε. Με εμένα θα δείτε πολύ περίεργα πράγματα, αλλά πραγματικά μου κάνει εντύπωση και εμένα. Δηλαδή να με κόψουν είναι η έκτη φορά που με κόβουν στον αέρα. Δεν ξέρω γιατί, ενώ εμείς θα επιμείνουμε, έχουμε πει ότι η επιμονή μας και η τόλη μας θα φέρει το τέλος, αλλά γιατί το επιμένουμε. Ναι. Μα θα ακουστούν σήμερα, αύριο γράφονται τα πάντα, είναι τόσα όλα ανοιχτά. Δεν κάνουν κάτι. Όμως ο πόλεμος συνεχίζεται, αυτό είναι για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας, τεράστιο πόλεμο τρώου, και ιδιαίτερα τέτοιες ώρες, της σκλαβιάς και της φυλάκησής μου.
Οπότε να μην ακούς τη φωνή, γι' αυτό βάλαν το σέλα για να μην ακούγεται τη φωνή, γιατί είναι όλοι και ξέρουν ότι δεν χρειάζομαι παραπάνω από 5 ομιλίες για να πάρω την Ελλάδα. Αυτά τα ζωντόβολα, όπου και να μιλήσουν, τους πετάνε γιαούρτες, τους πετάνε γιαούρτια, τους πετάνε νερά, τους πετάνε οτιδήποτε δεν τους χρειάζονται στο σπίτι. Τα βρίζουν συνεχώς και ενδεχομένως τα δέρνουν και μου πάνε. Εμείς κάνουμε χιλιάδες ομιλίες στο μήνα, έχουμε 250 και 300 ομιλίες στο μήνα. Είναι όλοι ανοιχτοί και όλοι είναι στις συνελεύσεις μας και στις ομιλίες μας. Και φυσικά ξέρουν όλοι εκεί έξω ότι αν ο Σόρας βγει από τη φυλακή με 5 ομιλίες σε 5 πόλεις, ίσως και λιγότερες, η Ελλάδα τελείωσε για αυτούς. Και ο ένας λόγος που είναι φυλακή είναι αυτός. Να μην βγει ο Σόρας να μιλήσει στον ελληνικό πληθυσμό. Ωστόσο όμως αυτό που έχω να πω είναι ότι άπειρη τιμή και σεβασμό σε όλους τους συνέλληνες, σε όλα τα. Στους ανθρώπους, σε όλους τους Έλληνες πολίτες, η συστράτευσή τους και οι επιλογές τους θα καθορίσουν τη νίκη της επόμενης μέρας. Και αυτή τη στιγμή οι επιλογές τους τόσα χρόνια τους φέραν σε αυτή τη λύθη. Τώρα, ίσως επαναλαμβάνομαι γιατί δεν ξέρω που κόπηκε η γραμμή, τώρα είναι η ώρα να επιλέξουν το δικό τους πολιτικό φορέα, τον πλούτο, την ισχύ, τη δύναμή τους για το βίο της ζωής τους και για το μέλλον των παιδιών τους. Πρέπει οπωσδήποτε η Ελλάδα να έρθει στα χέρια των Ελλήνων. Γι' αυτό και κάνω ένα κάλεσμα. Σε όλους τους Έλληνες, απανταχού της υγείας και του εξωτερικού, είναι η ώρα που πρέπει να βοηθήσουν όλοι μαζί, από όλο τον κόσμο, όλα τα ελληνικά στοιχεία, οι φιλέλληνες, ακόμα και Έλληνες που δεν μιλάνε ελληνικά, αλλά έχουν ελληνικό αίμα, γιατί όλος ο πλανήτης είναι Ελλάνιος, πρέπει να βοηθήσουν αυτή την ίστατη ώρα στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα χτυπάει το κέντρο του πλανήτη και η καρδιά του πλανήτη, και το θέμα δεν είναι της Ελλάδας, είναι του πλανήτη. Άρα είναι η ώρα που πρέπει όλοι να βάλουν τη δική τους επιλογή, τη δική τους βοήθεια, τη δική τους δύναμη και δυναμική. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς έως το τέλος. Έγινε συνέλευση έως να σβήσει ο ήλιος. Και δεν θα σβήσει ποτέ. Άρα πάντα θα είμαστε εδώ. Και πάντα θα είμαστε νικητές. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Στην άλλη γραμμή, αυτή τη στιγμή έχουμε και την Νέλη, η οποία θέλει να πει και αυτή δύο λογάκια για το κλείσιμο της εκπομπής. Νέλη, μας ακούς? Ναι, ναι, βεβαίως, εδώ είμαστε. Σας ακούσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αρτέμη Σόρα για τον χρόνο που διέθεσε και μας μίλησε. Επίσης και εσάς σας ευχαριστώ που αναλάβατε να κάνετε αυτή τη συνέντευξη. Όλους τους ακροατές και τους φίλους της εκπομπής που είχαν την υπομονή να μας ακούσουν μέχρι τέλος, για οποιαδήποτε πληροφορίες, εάν χρειαστούν να λάβουν με αποδεικτικά στοιχεία, είμαστε στη διάθεσή σας να σας δώσουμε όλα τα στοιχεία αυτά και όλες αυτές τις πληροφορίες. Και ο Ηλίας και ο Γιάννης θέλουν να χαιρετήσουν. Ηλία... Μία μεγάλη καληνύχτα και ένα καλό ξημέρωμα για αύριο. Γιάννη. Και εγώ μεγάλη καληνύχτα και ένα καλό ξημέρωμα για όλο τον πλανήτη που έρχεται. Καλή Ανατολή λοιπόν και καλό βράδυ φίλες και φίλοι που μας ακούσατε. Και εμείς από την πλευρά μας, Χρήστο, εδώ. Καλό βράδυ. Καληνυχτούμε. Τον Αρτέμη τον Σόρα, ευχαριστούμε που... Ευχαριστούμε για αυτές τις πληροφορίες. Τις πληροφορίες αυτές. Απίστευτες πληροφορίες. Μπορεί να θυμώσαμε κάποιους ακροατές μας, γιατί πήρα κάποια μηνύματα. Δεν πειράζει. Η αλήθεια πάντα, είναι πικρή καμιά φορά. Εγώ λέω πάντα το εξής. Αλλά είναι πικρόγλυκη. Εγώ λέω πάντα το εξής. Έχουμε καλέσει στο σταθμό μας όλων των ειδών πολιτικών. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιον ο οποίος και αυτός κατεβαίνει στις εκλογές με έναν πολιτικό φορέα, τον εσύ. Οπότε πρέπει να δώσουμε βήμα σε όλους, βήμα σε όλους για να μιλάμε για δημοκρατία. Ακριβώς. Ακριβώς. Αρτέμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ και καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά.